Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα σας. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4, εδώ στους 95,5. Ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο Γρηγόρης Κόκκινος, ο κύριος Θανάσης Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production. Κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Όλοι εσείς συντονισμένοι εδώ στους 95,5 των FM της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Kia, με Skoda, με Hyundai και με μια απίστευτη προσφορά. Αν με το καλό κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα την Φιωρεντίνα, έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε το Hyundai i20 με κινητήρα πετρελαίου από 14.990 ευρώ, 2.000 κάτω, 12.990. Αρκεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τους Γιόλα. Περισσότερα για να μην νομίζετε ότι κάνουμε καλαμπούρια, εκεί που υπάρχει και εξουσιοδοτημένο σέρβις βέβαια πέρα από τις πωλήσεις, το 2310-596-596, το 2310-596-690. Με δύο διαγωνισμούς και για σήμερα, ο πρώτος για την θεατρική παράσταση, την παιδική θεατρική παράσταση ο Πινόκιο. Γράφεται α02, αφήνατε και ενώ γράφετε τη λέξη πρεμιέρα και την αποστέλνετε στο 54-344. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για 10 από εσάς. Και ο άλλος διαγωνισμός για τον Πρωτέργεια 5ο Διεθνή Νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Μαζί με το Running Team του Αθλητικού Μετρόπολης έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε την δική σας συμμετοχή εντελώς δωρεάν με ένα απλό μήνυμα α3 κενό νυχτερινός μαραθώνιος ημιμαραθώνιος νυχτερινός, ό,τι και να γράψετε, το ονοματεπώνυμος να υπάρχει στο 54-344. α3 κενό νυχτερινός ημιμαραθώνιος στο 54-344. Το deliveras.gr έχει τις καλύτερες προσφορές για εσάς. Τώρα όλοι έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εκπληκτικές προσφορές που υπάρχουν στις online παραγγελίες. Με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνετε ακόμα πιο οικονομικά τις αγαπημένες σας γεύσεις στο deliveras.gr. Λοιπόν, δίπλα μου ο Κωστής ο Ραπτόπουλος, σοβαρός, χαμογελαστός απ' την άλλη. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαμογελαστός. Γιατί μου κλέψαν τα λεφτά από την τσέπη. Πού, στο λεωφορείο, πού? Όχι. Πού, στο στοίχημα. Ποιος το έκλεψε, ρε Γρηγόρη? Ποιος μου τα έκλεψε? Ποιος? Ο διαιτητής στο αγώνα της Ρεάλ με την Sporting Λισαβόνας. Τι έκανε ο διαιτητής? Στο 89 έδωσε φάουλ το οποίο δεν υπήρχε. Και τι έγινε? Ισοφάρισε η Ρεάλ. Ωραία. Και μετά? Το έβαλε και στο 90. Στο 90 ισοφάρισε, στο 95 το έκανε 2-1. Εσύ τι το έπαιξες? Χ2 ανοιχτή διπλή. Πόσο έδινε το Χ2? 6,5 φράγκα το Χ, 14 το διπλό. Ωραία. Και 5,5 έδινε η ομάδα της Μονακό. 100 φράγκα απόδοση με 2 παιχνίδια. Έχεις ξαναδεί? Καλή περίπτωση. Δεν αισθάνεσαι ότι τα κλέψανε? Όχι. Όχι. Αισθάνομαι ότι με το δυνατό, άμα το έδωσε το φάουλ, ο ισχυρός. Ναι, ισχύει, μαζί σου ρε φίλε. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αμαρτία όμως αυτό το πράγμα? Όχι. Δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να πεινάνε τα παιδάκια. Βρε, εννοείται, μαζί σου είμαι. Αμαρτία δεν το στεναχωριέσαι, ρε. Ωραία, επειδή είσαι κουμαρτζής και παίζεις, πρέπει να στεναχωρηθείς. Εσύ να στεναχωρηθείς. Ρε φίλε, ναι. Δεν θα με κόψει την όρεξη. Θα φάω πάλι, μη στεναχωρηθείς. Το ξέρω, δεν κόβεται η όρεξή σου. Θα πάω από το φίλο, θα πάρω ένα χάμπουργκερ εκεί. Ναι. Να παραγγείλω. Θα πνίξει τον πόνο σου. Να πνίξει τον πόνο σου. Με ένα χάμπουργκερ δεν γίνει. Θα φάω δύο. Α, δύο πόνου θα πνίξει. Είναι. Πόσο πώς είπες? 600 και 600, ένα 200. Μεγαλύτερο από το κεφάλι μου, είπε ότι είναι αυτά. Ναι, ναι. Ο Πόλτο τον ποπάει, θα κόλωνε να πούμε. Ο Πόλτο. Ο Πόλτο. Στην Αγίων Πάντων δηλαδή. Ναι. Στο Μπαμπάτσικο. Στο Μπαμπάτσικο, ναι. Γι' αυτό είναι τα μάγουλα σου έτσι πρισμένα. Τα μάγουλα μου. Από τις μεγάλες μπουκές που τρως. Εγώ φίλε δεν έχω πρισμένα μάγουλα.
Σήμερα τελευταία σε λέω από την ώρα που είχε χορηγός. Λίγο έτσι. Ναι. Μαγουλήθρα έχει γίνει σαν και εμένα. Σκουπίσω λίγο, σκουπίσω. Θα σκουπιστώ. Παστουρμάσινε. Παστουρμάσινε. Ναι. Πρωί-πρωί πίνει παστουρμά, τρώ παστουρμά. Πίνει. Γράψτε αυτό. Πίνει παστουρμά. Ναι, ναι, τέλο πάντων. Σκουπίδι, πίνει παστουρμά. Τρώ παστουρμά το πρωί. Βεβαίω. Παστουρμαλί. Παστουρμά. Παστουρμαλί. Παστουρμαλί. Ο ψηλό κάνει ώρα σπίτι. Ναι. Και μετά άμα υδρώνει κάτω από τη μασχάλη. Φεύγουμε. Σε θεωρώ ούτε που μυρίζει, το έχεις δοκιμάσει. Δεν ξέρω, πάντως αυτό τώρα, άμα μυρίζει μασχάλι σου, θα σηκωθώ να φύγω. Όχι, αυτή η μπλούζα είναι για πέταμα καταρχήν, γι' αυτό είναι έτσι. Τι κακώς τη φόρεσα. Κακώς. Για μέσω σπίτι την είχα, αλλά τη φόρεσα βιαστικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Εντάξει, δεν. Μην την κοιτάς έτσι. Δεν, είναι. Δεν με πειράζει εμένα η μπλούζα δικιά. Αισθάνομαι άσχημα, όταν μου. Ναι. Να σου πω κάτι, όταν χάνει ένα δελτίο έτσι. Ναι, ναι. Σε καλά και δεν είμαι εγώ ο μόνος. Πιστεύω πολλοί φίλοι ακροατές. Κάποιοι άλλοι είμαι σίγουρος την ίδια ώρα πληρωθήκαν. Τι πρέπει τώρα, ρε Κογιαφά, μια εκπομπή επειδή έχασες εσύ το διπλό, το χιδίο της Sporting να πούμε. Απλά ρε φίλε, εγώ δεν κρύβομαι. Εκφράζω τα συναισθήματά μου ανοιχτά. Να, ναι. Τα θετικά και τα αρνητικά. Ναι, ναι. Ναι. Όταν είμαι χαρούμενος το λέω. Όταν είμαι στεναχωρημένος πάλι το λέω. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, δεν έπαθε κάτι κάποιος. Ναι. Αλλά είναι. Λες γιατί ρε γαμώτο, δηλαδή τόσο πολύ. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ήθελε. Θα πληρωθούμε σήμερα. Τι θα κάνεις. Σήμερα θα πληρωθούμε. Ό,τι. Σήμερα σου έχω δώρα. Τη Γιουβέντους ή την είχες. Τη Γιουβέντους. Ναι. Το σημείο του Champions League το είχα. Ποιο. Άσο. Άσο, Γιουβέντους. Ναι. Μάλιστα. 0-0. Θα σου πω τι έδινε όλο. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλω να με πεις να κόκκινε. Μπεσίκτας Άσο, Μπενφίκα Άσο έληξε 1-1. Ωραία. Λέστερ διπλό έληξε 0-3. Ωραία. Η Γιουβέντους σε Βίλι Άσο έληξε 0-0. Το είδαμε. Μονακό διπλό το πιάσει. Έληξε, ναι. Real Sporting Χ2 έληξε 2-1. Βασιλεία Λουντογκόρετς το έδεσα άσο και over έληξε 1-1. Manchester City Gladbach το έδεσα over 3,5 έληξε 3-0. Μάλιστα. Πόρτο Κοπεχάγη άσο και over έληξε 1-1. Ναι. Εντάξει, η Celtic έχασε πέναλτι. Ναι. Η Ροστόφ δεν άξιζε να βάλει γκολ. Ναι. Σε όλα κοντά ήμασταν να εκκρίσουμε μακριά. Ναι. Ένα κλικ θέλει να πληρωθεί, ναι, ή να μην πληρωθεί. Πάντως εγώ ένα 10 και ένα 20 δεν παίζω. Και η Juventus την έπαιξα στο 1,65. Μάλιστα. Εντάξει, όχι στο 1,40 και 30 που την κατεβάσα. Την έχασε. Ναι, έχασα, βεβαίως. Παρακάτω. 5-21. Ναι. Μην ξαναστείλεις μήνυμα, σε παρακαλώ. Όμορφα και ωραία στο. Όμορφα και ωραία. Εσύ δεν πεις κουβέντα και θα σταματήσεις να τα βλέπεις. Όμορφα και ωραία. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοια κοριτσάκια σαν και εσένα έχουν γνωρίσει πολλά. Εγώ στο λέω. Ας τον άλλο. Γιατί είναι κόκκινη. Τι... Τέτοια μηνύματα σε εμάς δεν στέλνετε. Γιατί είναι κόκκινη. Σε αυτούς που σας πληρώνουν. Γιατί φορτώνεις, ρε κόκκινη. Εμένα βρίζει ο άνθρωπος. Εσύ τι. Τι δικηγόρος έχω, εγώ το γρόλιο. Τι. Τώρα θες να τα ακούσεις εσύ. Γιατί, εγώ θέλω δεν να. Δεν γουστάρω απειλές, ύβρις και μαγκές από απόσταση. Εγώ γουστάρω και απειλές και ύβρις. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Όταν είσαι μόνος σας κάνω τι θέλει. Εγώ γουστάρω. Τώρα είμαι εγώ εδώ. Τι είσαι εσύ. Άντε όλοι γίναμε σηκιόμοι τώρα. Μπράβο Γρηγόρη. Είσαι έχει καταντήσει η ιδέα αυτή. Οι άλλοι κάθε χρόνο μπρόξουν μας έχουν πρίξει. Γιουβεντίνος. Γιουβεντίνοι και εσύ χάλια ήσουν. Θα ήθελα δύο προγνωστικά για το στοίχημα ΠΑΟ και Παναθηναϊκό για σήμερα. Εγώ σας έχω τριάδα. Για πες Γρηγόρη. Την ίδια, τη διάβασα. Δεν συμφωνώ με την τριάδα σου. Για ποια. Ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δώρο είναι. Ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Σε ποια πόλη είναι η Young Boys, ξέρεις. Τι σχέση έχει η πόλη. Όλα θα στα πω. Για πες. Ξέρεις, εγώ ψάχνω σε όλα. Μπράβο Γρηγόρη. Τι λέει η πόλη αυτή, τι έχει. Η πόλη είναι η Βέρνη. Ωραία, τι έχει φέρνει δηλαδή. Θα σου πω. Ναι, τι έχει. Δεν τίποτα ήσυχα παιδιά οι Young Boys. Ναι. Όπως θα ακούσουν οι Young Boys, είναι η ομάδα των νέων παιδιών. Μάλιστα. Λοιπόν. Νέα παιδιά τι σημαίνει. Δηλαδή τι, εξήγησε να το καταλάβω. Young Boys, τι είναι τα νέα παιδιά. Young Boys, ναι. Η μετάφραση είναι νέα παιδιά. Και τα νέα παιδιά τι κάνουν δηλαδή. Είναι, βράζει το αίμα του. Βράζει το αίμα του. Έχουν περισσότερε ορμέ από σένα και από εμένα. Από πού έχουν ορμέ. Περισσότερο. Βράζουν το αίμα του. Το ίδιο πράγμα ήσουν όταν ήσουν 18 και 20 και το ίδιο σε τώρα. Εγώ βλέπω ότι ήρθα Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα Young Boys έκαναν γεσμένα. Ποια Young Boys, ρε. Αυτά είναι καθυστερημένα μέσα στον υπολογιστή. Τι ορμέ, τι ήταν αυτά. Λοιπόν, παρακάτω. Φορέστε την τριάδα. Εγώ. Τι Young Boys, ρε. Τη βομβάρδισα. Θα χάσει ο Ολυμπιακό. Τη βομβάρδισα. Εσένα ρωτάω. Και σήμερα και την Κυριακή θα χάσει. Από ποιον θα χάσει την Κυριακή. Από ποιον? Από τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Ναι, γράψε ότι δεν λύγει το μάτς αυτό. Παίξε το διακοπή. Αυτό το μάτς παίξε. Κάνω ότι δεν άκουσα. Γιατί? Κάνω ότι δεν άκουσα. Γιατί ρε κοκκινό, όταν δίνεις διακοπή στα άλλα μάτς του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν έδωσες πέρσι διακοπή. Διπλό η διακοπή είπα. Το πες. Εσύ δεν είπες διπλό η διακοπή, είπες διακοπή. Εγώ είπα διακοπή. Ναι. Ωραία. Και λοιπόν τι είναι. Μπορεί να κάνεις όνειρα. Γιατί να κάνω όνειρα, προβλέψεις κάνω. Καλά κάνεις. Ποιοι θα δέρουν ποιους εκεί τώρα. Ποιοι θα δέρουν ποιους. Ναι, μόλις φάτε το πρώτο γκολ, τι θα γίνει.
Στο 10ο λεπτό. 0-5 λήξε. Ναι, μπορεί, γιατί πρέπει να δίνουμε κάποιον. Γιατί πρέπει να δίνετε κάποιον. Ναι. Καταρχήν θα γίνει μανούρα τη Κερκίδη. Γιατί πρέπει να γίνει μανούρα. Γιατί άλλοι λένε να μην πληρώσει εισιτήριο, πείτε έτσι. Θα πάει η security, θα πούνε μαμού κτλ. Ναι. Δεν θα γίνει καμία μανούρα. Τι μανούρα. Καμία. Τι, άκουσες ανακοίνωση. Καμία μανούρα. Άκουσες ανακοίνωση. Την άκουσα, ναι, μου την είπες εσύ. Τι λέει η ανακοίνωση. Ότι καλούμε τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά μην πληρώσει εισιτήριο. Θύρα 10. Ναι. Μάλιστα. Γιατί πότε πληρώσε εισιτήριο για να κάνει ανακοίνωση. Τα περισσότερα. Άκου να πεις. Ναι. Επειδή εγώ έχω εκφραστεί ότι είμαι ανοιχτά εναντίον όλων των οργανωμένων. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, ναι. Και δεν το κρύβω. Ναι, ναι. Σε αυτά τα οποία έχουν δίκιο. Ναι. Τους δίνω δίκιο. Που έχουν δίκιο δηλαδή. Που έχουν δίκιο. Ναι. Σε μια διοίκηση η οποία δεν αποδεκτεί από κανέναν, ναι, δεν μπορεί να τη δίνει λεφτά. Μα... Καλά κάνουν και θέλουν να βγουν τζάμπα. Επειδή ρώτησαν και τα εισιτήρια παλιότερα, ναι, τα περισσότερα διακοία τα κάνανε οι οργανωμένοι. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εγώ ξέρω ότι δέρναν του εσύ τι λες. Εγώ... Να του γλύφω τα ρηπαπά. Βέβαια του γλύφει. Είσαι με πατέντα. Γιατί εγώ λέω ότι δέρναν του σεκιουριτάδε όποιο πήγαινε να μπει χωρί εισιτήριο. Δεν υπάρχει αυτό. Τα περισσότερα διαρκεία κάνανε. Ποιο. Ισχύει. Ναι. Κοίταξε να δει. Εσύ πε ό,τι θέλει. Ακούγεσαι. Εγώ λέω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, μπράβο. Ακούγομαι κι εγώ. Λέω, βγάλανε ανακοίνωση οργανωμένη. Να μπουν όλοι τζάμπα. Ναι. Να μπουν όλοι τζάμπα. Γιατί πλήρωναν ποτέ εισιτήριο. Ναι, ρωτάω. Έτσι λες εσύ. Ναι. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Εσύ πες ότι δεν. Εγώ λέω δεν πληρώναν. Εγώ λέω επειδή είναι φίλοι σου κάποιοι. Ναι. Πάρ τους τηλέφωνο και ρώτα. Και επειδή είναι φίλοι μου κάποιοι πληρώναν. Να πιστοποιήσεις αυτό που σου λέω. Εγώ λέω. Ρώτα. Πόσα διαρκεία έκανε σαν σύνδεσμο. Διαρκεία. Ναι. Πόσα διαρκεία πληρώνει. Εγώ ξέρω ότι έχω κάτι σεκιουριτάδε που είναι τα μάτια του πρισμένα ακόμα. Φέρ του. Τι φέρ του. Τι φάρτς. Είπες και είπα. Το επιχείρημά σου αυτό είναι. Δεν... Το ποιο επιχείρημά. Να βάζει μια πατσαβούρα στο στόμα και τι να μιλάει. Τι πατσαβούρα βάζει στο στόμα, ρε. Σου λέω δεν λύγει το μάτς. Παρακάτω, για μένα. Καλά κάνει. Παίξω, τη διακοπή πόσο πληρώνει. Ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Ψάξε βρε στο διάδειγμα. Εσύ πόσο κουμάρι. Δεν προγνωστικό, για πες. Εγώ δίνω προγνωστικό ότι δεν θα τελειώσει το μάτς. Δεν ξέρω, σου λέω. Δίνεις κάτι που δεν ξέρω πόσο πληρώνει. Δεν ξέρω πόσο πληρώνει. Το δίνει πουθενά. Εγώ δεν κάνω προγνωστικό. Λέω το μάτς αυτό μετά το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού δεν τελειώνει. Άλλο, παρακάτω. Λοιπόν. Εκτός αν ο Ηρακλής κερδίσει τον Ολυμπιακό. Θα κερδίσουν οι Young Boys. Ναι. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Οι Young Boys λοιπόν θα κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Άγιαξ. Ναι, και ο ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ θα μπουν πάνω από 2 γκολ. Πολύ ωραία. Σου απαντώ εγώ. Δεν κερδίζουν οι Young Boys. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λύγει 1-1 και ο Παναθηναϊκός είναι over. Αυτές είναι οι δικές μου προβλέψεις. Ακούστηκες. Ακούστηκα. Μάλιστα το ΠΑΟΚ το έχω παίξει ένα δελτίο εδώ. 1-1 σκορ. Ωραίος. Okay. Εγώ το βλέπω ή άσο ή διπλό. Ναι, ρε παιδάκι μου, άσε μας τώρα. Εσύ δεν έχεις την πρόβλεψη. Ή. Λέω εγώ. Γι' αυτό πήγαμε το over. Πώς το πες? Έδωσα over. Δεν έχει. Over τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το Παναθηναϊκό τι, νίκη. Άσο, ναι. Άσο το Παναθηναϊκό. Και άσο Young Boys. Και άσο τη Young Boys. Σημείο δεν είναι το over. Ναι, 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 όχι βέβαια. Ναι. Τι είναι τη πλάκα. Το ή το δεν είναι όχι, σημείο. Μισό ναι. Εδώ. Δες απόδοση. Ποιο που. Και μετά. Όχι ποιο που. Και άσο αυτά τα ιδιαίτερα. Τι απόδοση. Το over. Ναι, ποιο. Ποιο? Το over στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι 2-30. Ωραία, παίξει το over. Δεν μπορεί να πει ότι είναι μικρό. Εσύ παίξει το over που θα έρθει εδώ η Φιωρεντίνα να παίξει κοντρόλ ποδόσφαιρο και θα φυλαχτεί 2-15. Το ΠΑΟΚ. Θεωρείται σημείο. Ποιο? Το 2-15. Βεβαίως. Δεν υπάρχει για μένα στο μάτσο. Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν, 2-35 θεωρείται σημείο. Θεωρείται σημείο. 2-60 είναι ο Young Boys. Young Boys. Ωραία. Ναι. Εγώ θα πάρω πολύ καλά λεφτά έτσι και βγει. Ναι, και εγώ θα πάρω πολύ καλά λεφτά έτσι και βγει. Αν δεν πληρωθώ εγώ, να πληρωθείς εσύ. Τι αν δεν? Αν δεν πληρωθώ εγώ, να πληρωθείς εσύ. Χαρά που θα κάνεις. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Θα χαρείς πολύ. Αλήτης. Όχι. Να παίρνεις τηλέφωνο στο 2-3 του Ολυμπιακού και να λες πληρώθηκες, αλλά από την ανάποδη και εγώ να μην μπαίνει γκολ μετά και να σε καταργούνται όλοι μες στο καφενείο. Ποιο καφενείο, μωρέ, εδώ μαχαιρώνεται ένα με τον άλλο στο καφενείο που πας. Ποιο καφενείο. Όσοι έρχονται φιλοξενοί μου. Δεν καφενείο, σαλούν είναι εκεί που πας εσύ. Δεν καφενείο. Αφού εγώ είμαι κότα. Τι κότα είσαι εσύ, γιατί μαλώνεις ποτέ. Κόκκινη κάθε... Ρεάλ στο live στο 85 είναι 18 απόδοση. Έπρεπε να το βάλεις για κάλυψη. Ναι. Φίλε μου 356. Σωστά σε μιλάει. Όχι, όχι. Θα σου πω. Ωραίος, εσύ τα λες αυτά. Θα σου πω. Κάλυψε το. Δεν κατάλαβες. Ναι. Θα σου πω που έχει δίκιο. Εγώ έχω ένα κουσούρι. Παίζω στον ΟΠΑΠ. Ναι. Και δεν το έχει ο ΟΠΑΠ. Άλλο θέλω να σου πω. Παρακαλώ. Αν έπαιζα σε άλλη εταιρεία. Ναι, ναι. Στο 85 θα μου δίνε cash out. Ναι. Και αντί για 3.000 ευρώ θα μου λέγε. Με 2.000 φεύγεις. Ναι. Εσύ τι λες, δεν τα έπαιρνα. Πού να ξέρω εγώ. Άσχημα μου πέφτανε. Γιατί... Με 20 ευρώ πάρεις 2.000. Γιατί δεν τα έβαλες. Γιατί έπαιρνα στον ΟΠΑΠ, φίλε. Να βάλω τι. Η Μονακό ήταν ένα 2. Πόσο έδινε ο ΟΠΑΠ την ώρα. Έδινε. Δεν το είδα καν, να σου πω γιατί. Δεν είναι 0-2 η Μονακό. Ήταν ένα 2. Ένα-δύο. Μπορεί να σπάσουν και τα 2. Ναι. Κατάλαβε. Ενώ αν ήμουν να σου λέω σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα μου έλεγε cash out. Προηγούνται και οι δύο. Ωραία. Σου δίνω τόσα, φεύγει και έχει σημασία το πότε θα φύγει. Έτσι. Σωστά. Εντάξει. Μπορεί να πρέπει να φύγει από το 10ο λεπτό. Ναι.
Δεν το ξέρεις ποτέ. Ναι, δηλαδή, μπαίνουν σε ένα παιχνίδι δύο γκολ στο δεκάλεπτο, το έχει παίξει over 3,5. Και μένει ένα. Και πολλοί δεν παίζουν. Ναι, δεν παίρνουν τα λεφτά που του δίνουν. Λέει λίγα είναι επί δύο φορές, επί τέσσερα θα πάρω. Και δεν μπαίνει η μπάλα. Δεν μπαίνει μπάλα. Έλα που δεν μπαίνει. Τώρα, για να πούμε με τα προγνωστικά. Τα είπαμε τα προγνωστικά μας. Εγώ σου είπα την τριάδα που την πιστεύω πολύ. Πολύ ωραία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον Άγιαξ. Θα κερδίσει. Έτσι. Εγώ κοινέσαι. Σου λέω δεν πιστεύω. Στίχημα του καφέδε. Άντε πάλι τέλει. Για μια εβδομάδα. Τι για μια εβδομάδα. Παίρνω το χιδίο, εγώ δηλαδή. Εσύ το χιδίο. Και εσύ τον Άσο. Εγώ τον Άσο Παναθηναϊκού, ναι. Αλλά εγώ το παίξω όφερ ούτω ή άλλω. Φίλε, εγώ με τον Πανατολικό ναι. Επέμεινε στο 2-0 και σου λέει είσαι κοντά, αλλά βάλε και ένα γκολ στο Πανατολικό. Ναι. Δηλαδή, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ναι. Μέσα από εκείνο το διάλογο που κάναμε, δώσαμε το ακριβές σκορ. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει. Σωστό. Που έβλεπε σωστό, που σωστό. Πλέον 4-25 και σου λέει. Εγώ προτιμώ το 8,5. Εντάξει. Και αν θυμάσαι, βγήκαν τα γκολ. Εσύ είσαι και καζινόβιο, δε κόκκινε. Παλιά πήγαινε στο καζίνο, εγώ δεν ξέρω. Αν δεν πίστηλα καμία σου, δεν πήγαινε παλιά με τον Κωστά. Τι σχέση και αυτό που και με του άλλου εκεί. Αυτό που λέω, τι σχέση. Έχω πάει στο καζίνο. Είσαι εκπαιδευμένο στο ντροπή είναι. Ντροπή είναι, λέει. Μαγκιά είναι, ρε. Πρέπει να πάρει ντροπή είναι. Δεν κατάλαβα. Τι. Το θεωρεί ντροπή, δηλαδή. Το θεωρώ μαγκιά. Εντάξει. Γιατί όταν είσαι κουμαρτζή και παίζει στοιχήματα και τέτοια και σε ακούει ο κόσμο, λαμβάνει υπόψη του και αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι κανένα πεταμένο, δηλαδή ψιλικατζή. Τα καλά τα χρόνια ήσουν και στο καζίνο. Με τον Κωστάρα εκεί που παίζατε και τα λοιπά. Και τώρα Αντώνη... μπορεί να πάρω να πάω ένα πενιντάρι και να πάω να παίξω. Κακό ναι, είναι. Τώρα, για τώρα δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Για τώρα που να ξέρω τι κάνει. Όχι, σου λέω παλιά, μπορεί σου να λέω. Πάω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή είναι αμαρτία. Άρα τα ξέρει. Είναι αμαρτία το να διασκεδάσει με μέτρο. Στην τσέπη τη δικιά σου θα βάλω εγώ αυτό. Πλάκα κάνει τώρα. Θα κάνω εγώ κριτική στην τσέπη τη. Μόνο σου λέω ότι με τα χρήματα είμαι. Αλλά επειδή είσαι στο κουμάρι και τα ψάχνει και αυτά και κάσει και εμά και τα λοιπά, λέω ότι και στο καζίνο που πήγαινε παλιά, ήταν μάθημα. Πότε θα φύγει, πότε θα κάνει, όταν τα έπαιρνε, έβγε, πήγαινε, έτρωγε μετά στο αυτό, έπαιρνε τα ποτά, ξαναγύρναγε. Του έλεγε τότε. Επειδή με ξέρει, με θεωρεί χαμένο ή κερδισμένο. Πού? Ευθέω. Εσένα? Ναι. Αν βάλω όλες τις, όλα τα τυχερά παιχνίδια. Όλα είναι όποιο πει ότι κερδισμένο. Στο καζίνο είσαι κερδισμένο, αλλά έχει χάσει πολλά στο κουλοχέρι παλιά. Στον κουλοχέρι. Εκεί. Καλά το λε. Στον κουλοχέρι έχει φάει πολλά λεφτά και σε έχω. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδε, σου είπα σταμάτα το μια δύο-τρει φορέ. Έχει δίκιο. Ναι, στο καζίνο. Ισχύει. Ναι. Έχει φάει λεφτά στον κουλοχέρι. Στο καζίνο, αν ξέρει να φύγει, κερδίζει. Αυτό σε λέω. Στο στοίχημα, αν ξέρει να ποντάρει, θα κερδίζει. Στο στοίχημα, στον κουλοχέρι είσαι χαμένο. Έτσι πιστεύω εγώ. Από όλα. Στο λαχείο είμαι χαμένο. Στο λαχείο μια φορά, ρε κερατά. Μια φορά, δηλαδή αυτό το πράγμα πήγε να κάνει το μαγικό. Ρε παιδιά, με τον Κώστα δεν έχουμε παίξει μαζί ποτέ. Τι να παίξουμε. Και πάμε τώρα η πεντάδα που πήγαμε στο Φερεντίνο. Τρώμε πίνουμε τσιπουράκια, ουίσκια, ιστορίες. Και γυρνάει η καράφλα και μου λέει: ρε εσύ, δεν παίρνουμε λαχείο. Το 1960 τόσο ο μπαμπάς μου είχε πάρει λαχείο και πάρει τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Και επειδή πήρε ο μπαμπάς τον μπαγλαμά, του λέει: κερδίσουμε κι εμείς. Δεν ξέρεις ρε τι γίνεται. Ρωτάει, δηλαδή, εμένα αυτό είναι που με συναρπάζει. Και δεν το κάνεις ηθοποιηστικά, το ρωτάς. Πόσο καιρό να βγει αυτό, τόσο καιρό. Άρα αυτό θέλω. Διάλεξες τον αριθμό. Και πέφτει η ίδια σειρά, ο ίδιος αριθμός, αλλά ήταν 14-7-51 και εμείς είχαμε 14-4-51. Ασύλληπτο. Εντάξει, δε κόκκινε. Και είχε πέσει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Πόσα εκατομμύρια ευρώ. Θα τα τρούγες εσύ. Αχαήρευτος. Εγώ θα σε έσωζα πάλι. Κάποιοι θα κερδίζανε όμως. Θα σε έσωζα πάλι. Κάποιοι θα κερδίζουν. Και θα στα τρώγανε. Σε κεβλάκα. Θα ερχόταν κάτι φίλοι σου δίθεν και τα λοιπά. Φίλοι δεν υπάρχουν. Άσε ρε κόκκινε. Άσε ρε. Φαμίλια. Φαμίλια. Μόνο φαμίλια. Θα στα τρώγε φαμίλια. Θα εξασφάλιζα την κυρά μου. Ναι. Τα μελλοντικά. Ποια. Μέλη της οικογένειας. Ναι, και ας τα υπόλοιπα. Ακούει Μάρδα τώρα. Όχι. Γιατί δεν είπες για ξαδέρφια. Λέγεται Μάρδα. Πώς λέγεται? Μαγδαλίνη. Μαγδαλίνη λέγεται. Εσύ πώς τη φωνάζεις? Μαγδαλίνη. Γιατί το λέμε Μάρδα? Εσύ τι λες Μάρδα? Πώς, κακώς, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τα κομμένα. Υπάρχουν άλλα που πρέπει να κοπούνε. Γιατί... Δεν σε αρέσουν τα κομμένα ονόματα? Είναι τόσο ωραίο όνομα, ρε φίλε. Την άλλη λένε Ελευθερία. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί αν τη λες Δρία. Ναι. Όχι το Ρία είναι άσχημο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο το Μαγδαλίνη. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Ναι. Ή το λένε Γρηγόρη, το φωνάζουν άκια. Από πού βγαίνει? Από το Γρηγοράκι. Ναι. Ρεούστα από εδώ, δηλαδή έλεος. Ναι, είσαι πιο μπρουτάλ σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είσαι... Όχι, υπάρχουν ονόματα τα οποία είναι ωραία. Τι θέλεις εσύ, Θανάση? Όχι, δεν τέλειωσε. Το Θανάσης υπάρχει ωραίο. Αθανάσιος. Σάκης. Το Σάκης δεν είναι κακό. Κακά είναι τα μούτρα του. Τα μούτρα του σήμερα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά σήμερα. Σε πείραξε κανείς? Όχι, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά σήμερα, δεν είναι. Κλείσε, εγώ το καταλαβαίνω. Μας διακόπτει. Τίποτε. Λοιπόν, σπουδαία η σημερινή ημέρα. Έχει παιχνίδια για το Europa League.
καθώς ενδιαφέρουν και τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι στην πόλη μας, και σίγουρα τους αντιπάλους οπαδούς, οι οποίοι θα επιθυμούν το κακό του ΠΑΟΚ. Αυτά καλά, Γιάννικο, κοιτάξτε αυτό το μιλίχιο. Αυτό ίδιος. Είναι καλό. Πες μέσα τώρα με τον ΠΑΟΚ, τώρα εντάξει. Καλά, λέω. Οι Αριανοί και οι Ηρακλήδες θέλουν να χάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Πώς δεν θέλουν, αφού το είναι, είναι κομπλεξικοί. Εσύ τι είσαι. Εγώ πιο κομπλεξικός από σένα υπάρχει. Για μένα γιατί ρε, το λες αυτό. Γιατί λες ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίσει. Έφυγε το στοίχημα για μια εβδομάδα. Δεν μου λες. Έφυγε. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κόμπλεξ απέναντι στον Άγιαξ. Όχι. Ε, πώς όχι. Όχι. Δύο φορές βρεθήκαν, τον πήδηξε κανονικά. Τι όχι. Μην μπερδεύεσαι. Πώς μην μπερδεύεσαι. Δεν είναι καλός ο Άγιαξ. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός τόσο καλός. Ναι. Τόσο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Είναι, δηλαδή με έπεισε. Σε έπεισε. Ναι. Μάλιστα. Τι καφέδες, αυτό εδώ το διπλό με το μέλι. Με... Ό,τι θέλει. Πολύ... Όχι τόστ, μόνο καφέδες. Θες και τα τόστ, θα βάλουμε και τα τόστ. Θες να βάλουμε και τα τόστ. Ό,τι γουστάρεις. Εγώ τρώω τόστ δεν τρώω. Εγώ παίρνω από το ψηλό την πίτα. Εσύ τρως τζάμπα από το ψηλό. Εντάξει. Ωραία. Εσύ τρως τζάμπα από το κοντό. Ναι, ναι, ναι. Α, κοντός ψηλός. Άσε ρε κόκκινε. Μην το ζαλείς. Τους δαγκώνεις τώρα όλους να πούμε καλά. Δαγκώνω εγώ. Τους δεν υπάρχει άνθρωπος που έχω δαγκώσει. Άνθρωπος δαγκωμένος από μένα δεν υπάρχει. Έχεις δαγκώσει τέλος. Παρακάτω, λέγε. Λοιπόν. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά αυτοκινήτου, ναι, ναι. Immobilizer, πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, ναι. Οτιδήποτε και αν σας συμβεί και μείνετε κλειδωμένοι έξω από το σπίτι και πρέπει κάτι να κάνετε, τηλεφωνήστε στο 85-27-27. Ο Στέργιος Πετκανής στην Αδερφόνη 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, ο δικός μας κλειδαράς, έτοιμος να δώσει άμεση, γρήγορη λύση και κυρίως οικονομική σε εσάς οι οποίοι αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές. Α3 κενό. Μαραθώνιος ονοματεπώνυμος το 54-344, Α2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμος το 54-344, για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στους δύο διαγωνισμούς για 10 διπλές προσκλήσεις για το παιδικό θέατρο και 10 συμμετοχές στα 5 χιλιόμετρα στον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Μην ξεχνάτε ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει το i20, το Hyundai i20 με κινητήρα πετρελαίου από 14.990, θα το πάρετε 12.990. Δηλαδή λες ότι κάνει ότι δεν τον πιστεύει το ΠΑΟΚ ο Μπαλοδήμος, γι' αυτό το δίνει τόσο. Ναι, μάλλον. Μάλλον, ναι. Mm. Ξέρεις ότι είναι πιο τρελός, δίνει, μπορεί να δώσει και πιο κάτω άμα την ψωνίσει τώρα. Όσοι πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν. Και είναι όσοι πάρουν τηλέφωνο. Δηλαδή άμα πάω, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και παίρνουμε 50 άτομα τηλέφωνο. Ετοιμοπαράδοτα, φίλε. Είναι ετοιμοπαράδοτα. Ετοιμοπαράδοτα. Δεν υπάρχει. Mm. Πρέπει να το δεις. Μάλλον ξέρει από ιταλικό ποδόσφαιρο ο Μπαλοδήμος και βλέπει. Ξέρει και από μπάλα και από μπάσκετ. Γι' αυτό ακριβώς. Καλός είναι. Σου λέει θα βγει ένα-ένα το μάτς. Αθλητικός είναι. Ένα-ένα. Ναι. Τον είπα ότι θα λήξει όβρου. Δεν παίζει κουμάρι, αλλά εντάξει. Συζητάμε. Συζητάμε. Λοιπόν, ναι. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με εξουσιοδοτημένο σέρβις για Kia, Hyundai και Skoda. Πώς το πες? Εξουσιοδοτημένο. Εξουσιοδοτημένο. Αυτά τα σίγμα σου τα ωραία. Πριν τελειώσω, γιατί με διακόπτω. Όχι, συγγνώμη. Με συγγνώμη. Ή τηλεφωνήστε στο 2310-596-596, το 2310-596-690. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μειονεκτήματα, ναι, του Παναθηναϊκού απέναντι σε αυτόν τον Άγιαξ? Τα μειονεκτήματα. Είδαμε και τον Άγιαξ στα, ναι, δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη. Ναι. Και ξεκινάω, ναι, λίγο ανάποδα, γιατί θα φτάσω στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ γιατί το βλέπω over. Το βλέπω over γιατί είναι τραγικός ο Άγιαξ αμυντικά. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ποιότητα. Οπότε σωστά εκεί ποντάρισε εκεί. Αλλά δεν λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Λεβαδιακό. Δεν έπαιξε με καμιά σπουδαία ομάδα για να φανεί, καλαρό παιχνίδι, για να φανεί το δικό του μεσοαμυντικό πρόβλημα όσον αφορά το εξάρι του. Είναι αυτό το εξάρι του. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, το εξάρι. Εσύ δεν πιστεύεις στο Λεντέσμα. Δεν πιστεύω ανασταλτικά στο Λεντέσμα, ναι, και πιστεύω ότι είναι μοναχικός ο Ζέκα. Τώρα. Εάν ο Παναθηναϊκός παίξει με τρεις στόπερ και ο Ζέκα τρέχει σαν το μουρλό, εκεί κάπως βολεύονται τα πράγματα. Βολεύονται τα πράγματα. Mm-hmm. Αν παίξει δηλαδή ο Μεσαματσόνι με 3-5-2, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά να κερδίσει. Είναι κοντά να κερδίσει. Όχι όπως ο Αλέγκριχτες. Είναι κοντά στο να κερδίσει το στοίχημα από μένα. Νομίζω όμως ότι και ο Άγιαξ μπροστά είναι μια ομάδα που του center back τύπου Ιβάνοφ και Κουτρουμπί τους κάνουν γκολ. Μπορούν να τους κάνουν. Ναι. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Τους κάνουν γκολ. Όπα, εδώ σωστά μιλάς. Ναι. Ο Άγιαξ, ναι, δεν σου έδειξε μια ομάδα η οποία έχει περίσχια αφέλεια στο παιχνίδι της? Όλοι οι Ολλανδοί είναι. Όσα φάμε και όσα βάλουμε. Είναι αναστασιαδικοί. Όσα, ναι, φάμε, ναι, και όσα βάλουμε. Αναστασιάδης πρέπει μικρός να. Πάω Αθλέτικο Μαδρίτης 4-4. Εντάξει. Όσα τσάτσα, τι ωραία, ναι, περάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε μπαλάρα. Και νομίζω ότι άμα δούμε τον αριστερό μπακ αυτόν που είδαμε προχθές με τον ΠΑΟΚ του Άγιαξ και σε 3-5-2 ή σε 4-3-3,
Νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός και πρέπει να δει το θέμα. Νομίζω ο Στραμασόν είναι έξυπνος προπονητής, θα χτυπήσει από εκεί. Ναι. Και αν είναι πολύ έξυπνος, όταν βάλει το Λέτο, θα το βάλει δεξιά. Αν χρειαστεί να το βάλει. Ναι, αν χρειαστεί, να του αλλάξει τα πετρέλαια. Τον εκεί πέρα. Να τον βάλει από δεξιά το Λέτο, δηλαδή. Όταν τον βάλει. Ναι. Όταν το βάλει, να γέρνει από εκείνη τη μεριά με το ανάποδο πόδι και να πάρει και πέναλτι. Μια ομάδα η οποία έχει μόνο ένα γκολ παθητικό στα επίσημα παιχνίδια. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αρκετά ρισκαδόρικο ότι δίνει over? Όχι. Όχι. Κάποια στιγμή θα παίξει και με έναν αντίπαλο ο οποίος θα έχει μια ποιότητα. Δεν λέω ότι τρελαίνομαι, αλλά μια ποιότητα μπροστά ιδιαίτερα την έχει. Πάμε το over το δίνω πιο πολύ από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εντάξει. 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 Πάμε στη Young Boys. Η Young Boys δεν την έχω δει. Δεν την έχεις δει. Δεν την έχω δει, έχω είναι ακούσει. Από τις καλύτερες ομάδες. Ποια χώρα? Της Ελβετίας. Ελβετία. Στην Ελβετία καταρχήν το ποδόσφαιρο είναι ανυπόλυπτο. Η Βασιλεία είναι γνωστή χρόνια. Η Βασιλεία τώρα. Εντάξει. Η Κρασκόπερς είναι γνωστή. Αυτή ποια ομάδα είναι από αυτή? Η Ζυρίχη. Ποια είναι ομάδα της Ελβετίας είναι αυτή? Της Βέρνης. Ρε εσύ, ποια ομάδα στην κατάταξη είναι? Της Βέρνης. Αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση. Βρε γλυκό αγόρι. Είναι η δεύτερη δύναμη. Βρε άστο τώρα. Είναι η δεύτερη δύναμη. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη δύναμη στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Ναι. Και κερδίζει τον Ολυμπιακό. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει. Εσύ τι πιστεύεις, το λέω από το αντιολυμπιακό μένος μου? Γι' αυτό? Από το αντιολυμπιακό μένος μου. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός. Όχι, εσύ τι πιστεύεις, ότι έχω μένος με τον Ολυμπιακό? Και τώρα λέει πελάτες εδώ οι παοξίδες, θα τους γλυκάνω λίγο γιατί. Τους παοξίδες. Ναι, ναι. Τα χαρούνε λίγο και τα λοιπά. Αυτά τα γνωστά εδώ πέρα. Η Βασιλεία είναι πρώτη. Ναι. Πέρσι τι τερμάτισε? Η Young Boys πέρσι. Πέρσι τι τερμάτισε? Δεύτερη. Δεύτερη. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατή. Η Ελβετία. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Μάλιστα. 17 γκολ σε 7 παιχνίδια. Έχει, δηλαδή πετυχαίνει περισσότερο από 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Πίσω τι κάνει? Τρώει πολλά γκολ. Τρώει πολλά, έμαθα. Ναι. Είναι ανοιχτούλα. Σχεδόν 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι τρώει. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ που θα το παίξω over αυτό. Και απέκτησε. Και απέκτησε. Απέκλεισε. Απέκλεισε. Τη Σαχτάρ. Εντάξει. Και την απέκλεισε στην έδρα τη. Έξω. Στην έδρα τη. Τι ώρα παίζουν? Μαζί με το όλα τα μάτια. Τι ώρα παίζει? 8 παίζει ο. Επειδή την απέκλεισε στην έδρα της, όχι στην έδρα στην Ουκρανία, ναι. Στην Ελβετία. Ναι. Μου έδειξε ότι έχει πολλά άντερα. Έχει άντερα. Και ο Ολυμπιακός, ναι, δεν είναι ομάδα ακόμα. Αυτή είναι η ανάλυση. Έχει άντερα ένας, ο άλλος δεν έχει άντερα. Τι είναι αυτό, ρε, που με λες? Εσύ πιστεύεις ότι είναι κακός Ολυμπιακός και καλή αυτή. Κακό φεγγάρι ο ένας, καλό φεγγάρι ο άλλος. Είναι κακή, τελείως, ομάδα η μία, ναι, και καλή, και καλή ομάδα. Ναι. Εντάξει, τελείωσε. Δεν τρώω παπά από το 6-1 του Ολυμπιακού. Α, ναι, με τη Βέρεια, ναι. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι. Φυσικά και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει να ζηλέψει, ναι, τίποτα από το ελβετικό. Αυτό ακριβώς. Αλλά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε μια τέτοια φθήνουσα πορεία, mm, που καμία ομάδα δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τη Βασιλεία. Ναι. Άσχετα αν έφερε με τον κόρη των Βραζιλιάνων 1-1. Ναι. Η Βασιλεία ήταν πολύ ανώτερη ομάδα από τις ελληνικές ομάδες. Μάλιστα. Και κατ' επέκταση και στις υπόλοιπες ομάδες. Άρα το άσο. Ναι. Τέλειωσε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Το ξεκαθάρισε και έτσι. Ξετέρε, τέλειωσε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει. Γιατί το δίνεις over τον ΠΑΟΚ? Θα σου πω. Για να ακούσουμε το σκεπτικό σου, να πούμε. Το over, γιατί το δίνεις? Θα σου πω. Παρακαλώ. Γελάω πάρα πολύ. Με τι? Όταν ακούω το δίλημα. Ποιος θα μπει στόπερ, ο Κρέσπο ή ο Βαρέλα. Ναι. Άσχετα με το αν ο Βαρέλα μας έκανε ένα δώρο για να πληρωθούμε την Κυριακή. Άσε τα δώρα, ρε. Λέγε, γιατί over? Ο ΠΑΟΚ δεν με εμπνέει εμπιστοσύνη ακόμα αμυντικά. Και εμένα, σωστό αυτό. Επιθετικά όμως δημιουργικά, ναι, ναι, δείχνει όχι μόνο διάθεση καλή, ναι, δείχνει ότι έχει και φαντασία στο παιχνίδι του, ναι, και ότι κάνουν πραγματάκια. Η Φιωρεντίνα, ναι, δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Μάλιστα. Δεν έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με προπονητή. Μήτρος Παπά που λένε ότι εντάξει, κάνει ένα πρόβλημα με τον προπονητή. Δεν του πήραν πέντε. Είμαστε τέτοια. Ουναφάτσα, ουναράτσα. Ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν. Και το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, στο καμπιονάτο, mm, θέλει να το καλύψει. Ναι. Εντάξει. Αν ήταν Champions League, mm, θα σου έλεγα θα το ρίξω ένα μεγάλο βάρος. Ναι. Δεν λέω ότι θα έρθει και θα χαρίσει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε έχει πιθανότητα το ΠΑΟΚ να κερδίσει κιόλα. Αυτό το μάτς μέχρι 0-0 βγαίνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα φοβάται ο Γιάννης το δικό μου σκεπτικό. Καταρχήν και οι δύο βολεύονται με ισοπαλία. Άσε τώρα που. Γιατί βολεύονται? Βολεύονται. Γιατί, γιατί να μην βολεύονται? Εξήγησε γιατί είναι φαβορή. Ποιο είναι φαβορή? Και οι δύο ομάδες να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις. Ωραία. Όταν έγινε η κλήρωση, ναι, και σε ρώτησα, ναι, μου είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει. Τώρα αναθεώρησε. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει. Είναι φαβορή, ρε, λέω. Πώς θα συμπεριφερθούν οι δύο ομάδες? Λοιπόν, ο ένας έχει μείον 3 βαθμούς και θέλει το πρωτάθλημα, ναι, και παίζει σε μια έδρα η οποία η Τρίπολη έχει ένα θέμα. Ο άλλος παίζει ντέρμπι με τη Ρώμα.
και οι δύο ομάδες, και οι δύο ομάδες έχουν σημαντικούς αγώνες στο πρωτάθλημά τους. Με την αφαιρέγγια Ρώμα, ε. Ναι. Δεν έχει σημασία, η Ρώμα είναι Ρώμα. Αφαιρέγγια την είδα. Αφαιρέγγια αμυντικά. Ναι, αμυντικά. Δηλαδή με το Κάλλιαρι αυτό που έκανε, τα είδα. Απαγορεύεται. Το 0-2-2-2. Με αφέλεια. Σπαλέτη, τρομερή μορφή προπονητή. Άκουρε, μου αρέσει ο προπονητής. Πάρα Σπαλέτη, τρομερός. Τον ήθελα στον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Έρωτα του ΠΑΟΚ είδες. Τέριαζε στον ΠΑΟΚ. Τι γνώμη λέω, ρε φίλε. Θα γίνει παιχνίδι από την πλευρά της Φιωρεντίνα. Ναι. Πάρα πολύ συντηρητικό. Συντηρητικό. Δεν έχει δει Φιωρεντίνα, μου φαίνεται. Λόγω των καταστάσεων θα έρθει συντηρητικά. Θα δώσει χώρο η Φιωρεντίνα. Αυτό ακριβώς. Συντηρητικό. Ο ΠΑΟΚ θα φουλάρει στην αρχή. Το λογικό. Εάν πετύχει τέρμα, θα ανοίξει το μάτσο. Ναι. Αλλά κάποια μάτσο ΠΑΟΚ, όταν θα φουλάρει, μπορεί να μην ανοίξει το σκορ. Δηλαδή, δεν θα γίνεται αυτό του ΠΑΟΚ το ότι φουλάρω στην αρχή και σκοράρω. Παίζει ρόλο και αντίπαλο. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το μάτσο, ότι ο ΠΑΟΚ θα φουλάρει. Θα βάλει γκολ. Αλλά δεν θα βάλει γκολ. Ναι. Οπότε θα υπάρχει μία πτώση του λογική αναμενόμενη στο δεύτερο ημίχρονο. Ή αν βάλει γκολ, θα κοιτάξει να το κρατήσει. Ναι. Όχι να πετύχει και δεύτερο. Οπότε λέω ότι. Ό,τι έκανα με τον Άγιαξ. Ναι. Οπότε λέω ότι δεν βγαίνει over αυτό το μάτς. Αφού κατάφερε να βγάλει ο ΠΑΟΚ over το παιχνίδι με τον Άγιαξ που με μία ευκαιρία του βάλει δύο γκολ, λέω με την Φιωρεντίνα που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Μην ξεχνά ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ θα παίξει και με τρία χαφ. Δεν θα παίξει με επιθετικό γενή χαφ ιδιαίτερα. Θα βάλει το Σακχόφ. Κάποιος σου έδωσε τον. Άσε. Ισχύει αυτό που λέει. Άσε τώρα που θα παίξει ο Πέλκας και ο Βαρέλα. Άστο τώρα. Θα παίξει ο Πέλκας. Λοιπόν, ο Σακχόφ, ο Τζίμι Ροτ και ο Κανίας είναι τρεις χαφ ανασταλτικοί ως επιτοπλίστων. Ναι, έτσι. Ναι. Οι άλλοι τρία center back και χαμηλό ρυθμό παιχνιδιού. Δεν το βλέπω over. Έτσι ρε παιδί μου, λέω δεν το βλέπω. Okay. Πιθανό να βγει, δεν ξέρω. Έχουμε αλλά εγώ θα το παίξω χ αυτό το μάτς, 1-1 σκορ κτλ. Δεν το βλέπω να ξεφεύγει το σκορ σήμερα στην Τούμπα. Μπορεί να βγει 3-0. Να πιάσει παιχνίδι, δεν ξέρω, αλλά λέω πώς το βλέπω. Παρακάτω. Κομπλεξική, μπλε κομπλεξική κυτρινική συνένωση λέει. Άσος και όβερ είναι σήμερα το μάτς. Έτσι πιστεύει ένας φίλος. Ποιος το λέει αυτό, ένας φίλος. Ναι. Τι μέρο κάμα το παίρνει τη μέρα. Να το βάλει εκεί πέρα. Γρηγόρη, καλησπέρα. Ελπίζω να γίνει αναφορά στη δικαίωση του Άρη στο θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και να παραδεχτείτε ότι κάνετε λάθος, έτσι. Δεν κάνει λάθος κανένας. Εγώ έκανα λάθος. Τι σου είχα πει. Εγώ μίλησα. Αυτός είπε ότι δεν πιστεύει. Όχι, εγώ είπα ότι ο Άρης θα πάρει. Ναι, ποιος έκανε λάθος. Εγώ σου βάλα τις παραμέτρους. Σου είπα αν πάει με το Λίβα Ιβέρια, είναι με τον Ολυμπιακό. Διαλέγει στρατόπεδο Ιβέρια. Ιβέρια λοιπόν διαλέγει το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Παίρνει. Εντάξει, αυτά για τις μακεδονομαχίες εδώ πέρα πάνω, τις αχλαμάρες που ακούω τόσα χρόνια. Δεύτερον, ο Άρης, το όπως είπαμε το ρεπορτάζ του, είναι άμεσα συνυφασμένο με τις Βέρειας. Ο Άρης έχει δύο πλεονεκτήματα. Τα έχει βρει με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κοντονή και με τον Νίκταρη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι οι παίκτες απλήρωτοι. Τώρα, πότε θα βρει λεφτά ο Καρυμπίδης να τους πληρώσει, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Okay, boys. Οι παράμετροι ήταν αυτοί. Άμα διάλεγε και δεν πήγαινε ο Λίβας, δεν θα την έπαιρνε. Οκ, okay, boys. Και εδώ το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι μικρό παιδί μπροστά του. Να ξέρετε. Και επίσης να ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη έχει προσκυνήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σε αθλητικό επίπεδο. Σωστά και σε κοινωνικό επίπεδο. Σωστά μιλά. Και σε πολιτικό επίπεδο. Σωστά μιλά. Όταν μιλά, σωστά μιλά. Έτσι το βλέπω. Η Θεσσαλονίκη προσκύνησε το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΠΑΟΚ τον προσκύνησε με τα χρέη και με τους λαγούς. Και ο Άρης τους προσκύνησε με τον Κοντονή και με τη Μαρούπα. Και ο Ηρακλής είναι ο βλάκας της υπόθεσης, ο οποίος έχει τους οπαδούς να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Ηρακλής να μην ωφελείται. Τέλος. Όχι μόνο να μην ωφελείται, ναι. Το μόνο πράγμα που τον προστάτεψε, ναι, η κυβέρνηση. Πού? Τον Ηρακλή. Ναι. Για βοήθαμε. Α, πού βοήθαμε, βέβαια. Ναι. Στη μεταγραφή του Βέλιου. Η κυβέρνηση τι σχέση είχε με τη μεταγραφή. Μεγάλη. Πώς, να μάθω. Πώς. Δεν επέτρεψε το Παθανασάκη, ναι, να ανοίξει λογαριασμού στο εξωτερικό και να πάνε τα λεφτά έξω. Α, μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που πρέπει να πω τα μπράβο, ναι, τα, ναι, λέω. Ναι. Όσο τους βρίζω. Όχι, όχι, όχι. Άρα είμαστε μια πόλη. Κάνε σωστά. Μια πόλη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο θα μπορούσε, θα ήταν πολύ ευεργετικό για τον Ηρακλή. Ναι. Αλλά μιλάω ανοιχτά, συνομιλώντας, είναι κάτι που δεν μπορούν να κάνουν. Ναι. Δεν μπορούν να επέμβουν σε μια ΑΕ και να αλλάξουν το μετοχολόγιο και να πούν αυτό ή αυτό. Αν δεν κάνει κάτι το οποίο είναι. Κακούργημα ή ποινικά κόμματα. Πάω στο Πασόκ, έκανε. Έδιωχνε βουλινούς, έδιωχνε να πούμε παντελάκιδες και τέτοια. Χρειάστο, είχε διόριζε αυτό το Χατζόπουλο. Τώρα αλλάξει.
Αυτοί είναι νεανίες. Ναι, ακόμα θα μάθουν. Μάλιστα. Ένας ακροατής μας ενημερώνει ότι έχει γίνει στην έξοδο του Παπαγεωργίου προς το κέντρο της πόλης, έχει ποτηλιάρισμα στη Λαγκαδά. Για κάποιο δυστύχημα διάβασα εδώ σε ένα. Όχι, όχι, άλλο. Πιο το πρωί έγινε ένα δυστύχημα. Εδώ σε εμάς. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Δυσάρεστο. Ναι. Λοιπόν. Όχι, ναι. Ναι. Γρηγόρη να σκοράρει πρώτο στο Μπέρκ, τι λες. Πολύ λογικό. Και πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω. Θα είναι. Young Boys δεν σημαίνει νεαρά παιδιά, αλλά νεαρά αγόρια. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Α, και για του σκόρερ που ψάχνετε Παναθηναϊκός με Άγιαξ, εμένα κάτι μου γαργαλάει να πούμε το χέρι μου να παίξω σκόρερ, παίκτη τη πίσω γραμμή. Σέντερ μπακ, πλάγιο μπακ και τέτοια. Κατάλαβες. Δηλαδή ο Μπέρκ σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω, μπορεί να το βάλουν οι από πίσω να πούμε. Εντάξει. Έχω μια έμπνευση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα τι να σας πω τώρα. Αυτό συνήθως με εκνευρίζει, αλλά πρέπει να έχει κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση. Και ειλικρινά είναι για να πέφτει στα πατώματα. Ότι. Ραπτόπουλε, ο φίλος ο Μαλάτος. Ναι. Δεν μοιάζει σε διασταύρωση Κώστα Πρέκα και το αθελή αδερφού του Ανδρέου Πανδρέου Γιώργου του Κουφού. Ναι, ρε. Ρε σκύλε, τι έγραψε, ρε τότε. Ναι, ρε, είναι διασταύρωση, ρε. Είναι ο Μαλάτος τρομερός. Θα μου φέρετε είναι ένα, πολύ καλό παιδί. Ένα εκπληκτικό ποτήρι νερό γιατί έχουμε και διαδίκτυο. Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο τα σημερινά προγνωστικά του στοιχήματος στην εφημερίδα, φίλε μου, και στα. Γιατί να μην τον πεις, ρε κόκκινε. Θα τον πω. Να πάρει και εφημερίδα, εντάξει. Πες τι είπα εγώ. Εμείς πώς θα ζήσουμε, ρε. Έλα, τι να ζήσεις, ρε κόκκινε. Έχεις απόθεμα λίπους για 4 χρόνια να πούμε. Αν πέσει πείνα. Τι πείνα να πέσει, εσύ είσαι σαν τις αρκούδες με απόθεμα λίπους. Τι, λέγε τι είπαμε. Λέγε τι είπαμε. Λοιπόν, εγώ έδωσα. Έδωσε. Ο κόκκινος. Δίνει άσο. Young boys. Εγώ το δίνω, συγγνώμη, over. Άσο Παναθηναϊκό. Και αυτό το δίνω over. Και over τον Μπάοκ. Το δίνω χι τον Μπάοκ και σκορ 1-1. Και τα άλλα τα δίνει ο Κωστής. Εντάξει, ωραία. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πείτε τι σκοράκι έχετε για σήμερα και κανένα άλλο προγνωστικό, επειδή δεν μπορώ να σα ακούσω την προηγούμενη ώρα. Ναι. Ρε φίλε, άμα ξέραμε και σκοράκια. Ο Κωστής έχει χάρισμα σε αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι, πρέπει να έχει. Το 2-2 του Παναθηναϊκού είναι καλό σκοράκι. Το 1-1 του Πάοκ είναι καλό σκοράκι. Εντάξει. 2-2-1-1. Το διπλό στην Καμπάλα λέει μπορεί ο 9-16. Η Καμπάλα δείχνει πολύ φορμαρισμένη. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, Λετροπαρέα. Στην Τολμαϊδα ακούγεστε με διακοπές. Εμείς γενικά κάνουμε διακοπές. Έτσι. Πες στον κόσμο, το αγαπημένο σου. Το αγαπημένο μου ρόφημα είναι το καλό Εβιτάλ. Καθημερινά το πρωί πίνω μια κουταλιά της σούπας. Έχω δημιουργήσει καταπληκτικό έντερο. Ποτέ δεν είχα καλύτερο έντερο σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πάνω στη γη παρών. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους είναι ευεργετικό για πολλά θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η καταπολέμηση των ιών και των ιώσεων που από εδώ και πέρα θα μας ταλαιπωρούν. Είναι σημαντικό. Το παίρνετε στην προνομιακή τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών αντί για 55 ευρώ. Παρακάτω. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σ' ακούω. Λέγε ρε κόκκινο. Διαβάζω. Τι διαβάζεις. Διαβάζω. Τις αβάντες. Τι θα τα πούμε. Είπα, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα με Hyundai i20 με κινητήρα πετρελαίου, μιλάω για την εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, το οποίο από 14.990 εφόσον κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-1, λέω εγώ, και μισό μηδέν να κερδίσει, θα το πάρετε 2.000 κάτω, 12.990. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 596-690 ή στο 596-596. 23-12-200-500. Τώρα παίρνετε τηλέφωνο, το κερδίζετε στην προνομιακή τιμή, το καλό Εβιτάλ των 34 ευρώ και 90 λεπτών, αντί για 55 ευρώ. Δύο πράγματα μόνο να φανταστείτε. Τις ιώσεις που μας ρίχνουν κάτω, χάνουμε τη δουλειά μας για τρεις μέρες. Το κέφι μας και τα λοιπά. Εγώ είδα μεγάλη βελτίωση στο έντερό μου, παιδιά, το οποίο λόγω του στρες, του νευρικού μου χαρακτήρα μου. Εγώ τον θεωρούσα δυσκύλιο. Κουκολίτιδες και τέτοια πράγματα. Ναι. Και μέσωσε δηλαδή πραγματικά και έξω από το ραδιόφωνο που μου λένε, με ρωτάνε, λέω τα καλύτερα λόγια γιατί εγώ ο ίδιος είδα βελτίωση σοβαρή. Όταν παίρνουν τηλέφωνο πρέπει να λένε Ραπτόπουλος. Και κόκκινος από δίπλα. Εντάξει. Λίγο έτσι, ναι. Λοιπόν, ούτε ένα μήνυμα για το θέατρο. Συγγνώμη. Είναι μέρα σήμερα. Είναι σήμερα μία μέρα. Για μπάλα. Η οποία είναι για μπάλα.
Ο ΠΑΟΚ παίζει. Οπότε το κάνουμε απλό. Οι 10 πρώτοι που θα στείλετε τώρα ναι, μήνυμα ναι. στο Α02 κενό, ναι. πρεμιέρο ονοματεπώνυμο στο 54-344, ναι. θα πάρετε διπλή πρόσκληση για να πάτε. Ζευγάρι. Καταρχήν είναι δύσκολη μέρα. Καλύτερο. Είναι μέρα, βέβαια, πολύ ωραία. Είναι μέρα, είναι ανοιχτή αγορά. Δηλαδή οι μάνες δουλεύουν. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Άκου τώρα. Όταν έχει ένα αν ήταν Τετάρτη, για παράδειγμα, και οι μάνες δεν δουλεύανε Τετάρτη. Η Παρασκευή. Όχι, Παρασκευή δουλεύουνε, ρε. Όχι, ρε, Παρασκευή που λες αύριο Σάββατο ότι πρέπει. Όχι, δουλεύουν η αγορά. Θα μπορούσε να πάει ο μπαμπάς στο καφενείο 8 με 10 και 10 με 12 να δει τον ΠΑΟΚ και να έπαιρνε η μάνα το παιδί να πούμε να πήγαινε να δει τον Πινόκιο. Ωραία. Τώρα είναι ανοιχτή αγορά. Α02. Είναι δύσκολη μέρα. Οι 10 πρώτοι. Οι 10 πρώτοι. Α02 και πάει τελείως. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τη θεατρική παράσταση Πινόκιο. Και όταν πιάσουμε 10 πρώτους. Θα πούμε εμείς στέλνετε αλλά να κερδίσουμε μηνύματα. Άμα στείλουν 11 θα δώσουμε. Θα δώσουμε και ένα παραπάνω. Άντε, πάμε. Δεν χαλάμε κάτι. Διάλειμμα. Λοιπόν, η ώρα των φίλων ακροατών. Το 23-10. Αυτό το παστουρμάρι. Είναι δυνατόν. Ωραία, γιατί το πες. Τι είναι αυτό το πατρός παστουρμάρι μέσα με τα χέρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανείς άλλος. Απίστευτο, ε. Ναι. Είστε απίστευτοι. Λοιπόν, διαβάζω και τα ονόματα. Διάβασα γρήγορα. Γιαλαμουίδης Νίκος. Μπάμπης Κούρας. Σκούρας. Κούρας, Κούρας. Σκούρας είπες. Μπάμπης Κούρας. Α, συγγνώμη. Σερ Γούγας Κώστας. Κούγκας. Γούγας Κώστας. Κώστας, ναι. Κατερίνα Κλιμάτσδα. Κλιμάτσδα. Ναι. Μάζδα είναι. Λαυτσίδης Στάθης. Λαυτσίδης. Δημήτρης Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς. Α, είναι 10. Δύο φορές σας λέει η κυρία Ακριτίδου. Ακριτίδου. Ακριτίδου Νένα. Νένα. Μπόντζιος Γιώργος. Μπόντζιος. Χίντζιου Ιωάννα. Χίντζιου. Καρίδη. Χίντζιου. 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 Ναι. Με δύο γιώτα. Ναι. Και Καρίδης Κωνσταντίνος. Καρίδης. Λες να, είναι, να έχει καμιά σχέση με την Καρίδη. Ναι, είναι ο μπαμπάς της, ο Κώστας ο Καρίδης, ο ηθοποιός. Ναι. Λοιπόν, τα βγάζει δύσκολα οικονομικά. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή του. Ποιος τα βγάζει δύσκολα. Ο Μουστάκιας. Μας βοηθάει η κόρη μας. Τι το βοηθάει. Με βοηθάει η κόρη μου για να τα βγάλω πέρα. Αυτό είναι κατάντια. Προς τιμή του που το είπε όμως. Όχι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση. Προς τιμή του που το είπε. Να είσαι ηθοποιός, να κάνεις και ένα. Προς τιμή του. Τελείωνε μια ώρα λοιπόν, το είπε. Τα 3,90 δικά σας. Καθαρίζω αφαιρείτη δηλαδή. Εντάξει. Ναι. 23, 10, 90, 90 και πάλι 90, 9, 55 και ενώ το μήνυμα στο 54, 3, 40. Να μαζέψουμε και τα άλλα τώρα για το. Για να δω τι γίνεται με αυτό. Άντε το... ρε κόκκινε, τραβάς τα χειρόφρενα. Ας τώρα άμα το ξαναπείς, θα φας κάτι. Άντε 10 ώρες, ρε, μας γκάστρωσε εδώ. 1, 2, 3. Άλλοι 7 στείλτε τώρα για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Ποιο μαραθώνιο. Αλφα μη 3 κενό. Μαραθώνιο στο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για να τελειώνουμε και μετά. Πήγανε πέρσι στο μαραθώνιο, θα τρέξουμε κι εμείς, θα τρέξουμε κι εμείς. Κανένα δεν πήγε να τρέξει. Μόνο εγώ. Ούτε ο κόκκινο τι έβρεχε, λέει. Μόνο ο Ραγκάτσο, ο Κουλιανό και ο κόκκινο. Μόνο εγώ πήγα. Ο κόκκινο πήγε να περπατήσει. Άντε ρε πάνε. Περπάτησε για ντροπή. Τι να περπατήσει. Λοιπόν, Hyundai i20 θα γίνει δικό σα με 2.000 έκπτωση αν ο Πάοκ κερδίσει σήμερα από 14.990. 12.990 στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 596-596 το 596-690. Πάντα σημαίνει. Τα 390 δικά σας, αυτόματο έχω. Πάμε στον κόσμο. Τι πρίξιμο είναι αυτό κάθε μεσημέρι. Ορίστε. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Τι πρίξιμο είναι αυτό. Γεια Θόδωρε. Έλα, ρε Θόδωρε. Τι αργός είναι αυτός. Λέγε, ρε φίλε. Ρατόπουλε, με αφορμή σε μια νυχτερινή σου εκπομπή που αναφέρθηκε σε ένα παιχνίδι του 1973. Ναι. Που ήταν έφορος ο Ποζάνης, Χριστίδης Τέρμα και μπήκε μετά από Παφλωράτος. Ναι. Θυμήθηκα και ένα άλλο παιχνίδι του 1994. Ναι. Β' γύρο του UEFA. Ναι. Με την Κατοβίτσε φυρός ο Μπάγκο 1-0 πάει παράταση το μάτς. Ναι. Μένει 1-0 παράταση και μετά πάει πέναλτι. Ναι. Και βγάζει τον Καρκαμάνη και βάζει τη ρεζέρβα του. Τον Κουέντα. Μήπως να πεις κάτι για αυτό το μάτς, γιατί αναφέρθηκε σε το άλλο, γι' αυτό δεν είσαι αναφερθεί καθόλου. Πήγε να μιμηθεί τον Φάντροκο ο Φυρός, αλλά την πάντησε. Α, γι' αυτό τον άλλο. Ναι, 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 ναι. Ο Καρκαμάνης έσπασε τα ποδητήρια και τη μέρα. Ξέρω πολύ ρε, φίλε. τον άνθρωπο ρε. Λέμε για το θέμα της αδειοδότησης και τα λοιπά. Ναι. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Εσύ ναι. πιστεύεις ότι είναι κατακριτέο δύο κουμπάρι να συνεργάζονται. Τρελός, ρε. Κακό δεν είναι τίποτα. Ίσα ίσα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοινωνικών. Ναι, ναι. Οπότε γιατί λες συνέχεια γύρω Ηρακλή και γύρω Ηρακλής
Αφού είναι κουμπάρι, συνεργάζονται. Όχι μόνο κουμπάρι, όχι μόνο με τη νύχτα πρέπει να τα έχουμε καλά και με το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τα έχουμε καλά αυτή η πόλη. Εξάλλου. Και με τη μέρα, μόλις πρέπει να τα έχουμε. Μόλις πρέπει να τα έχουμε καλά. Και εξάλλου αυτή η πόλη έδειξε ότι δεν είναι τουλάχιστον επαναστατική. Είναι μια πόλη η οποία είναι συμβιβαστική. Είναι μια πόλη με τους ανθρώπους να είναι συμβιβασμένοι. Ναι. Απλά λένε, νομίζουν ας πούμε ότι η επανάσταση γίνεται, αλλά νομίζουν έτσι στο νου τους μάλλον όταν πέφτουν να κοιμηθούν. Παρακάτω. Ναι, 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 ναι. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Πες ότι, ναι. ότι δηλώνεις 7.000 ευρώ το χρόνο στην εφορία εισόδημα. Έτσι. Εγώ ναι, ναι. Και είσαι μεγαλομέτοχος ή συμμετέχεις στο ΔΣ μιας εταιρείας που έχει να διαθέσει ένα 200 για να μπουν σε ένα λογαριασμό. Μάλιστα. Σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος. Μπορεί η εταιρεία να έχει και 5 εκατομμύρια ρεύστο να διαθέσει, αλλά εσύ δηλώνεις εισόδημα 7.000 το χρόνο. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Όχι. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα κατέβει ο Μίκης και ο Γκούφι. Ναι, βέβαια. Κατεβήκαμε στην Αθήνα. Όλα καλά, αλλά ο ερασιτέχνης είναι παραπονούμενος διότι ο κύριος Καρυπίδης είπε θα μας δώσει 300 χιλιάρια για να φτιάξουμε το paintball. Αλλά. Εγώ είμαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχαμε τον Αργύρι στο πλευρό μας. Να είναι καλά ο κύριος Λίβας, να τον έχει ο Θεός καλά, καθάρισε για τη Βέλγια. Ολυμπιακός να είναι καλά και θα είμαστε κι εμείς. Να σου πω, θυμάσαι όμως το 13 που είχαν φτιάξει το υπερπαγοδρόμιο για να παίζουν χόκεϊ. Από την πίσω μεριά του γηπέδου. Ναι, ναι. Χόκεϊ επιτράγου. Ναι, χόκεϊ επιτράγου. Γιατί να δώσεις τα 300 λοιπόν. Ναι, σωστό. Είχε κάνει και ομάδα. Ναι, τι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι, τι, τώρα πλάκα κάνουμε. Και να πω και το άλλο έτσι τελευταίο για να κλείσω. Βλέπουμε πέρσι, παρατηρούμε μάλλον όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, παίζει προκληματικά με την καμπάλα ο ΠΑΟΚ, μετά κληρώνεται ο ΠΑΟΚ με την καμπάλα στους ομίλους, στέλνει και ένα δανεικό. Βλέπουμε φέτος, παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, μετά ο Άγιαξ με την Ροσόφ, μετά κληρώνεται ο Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό στους ομίλους. Και έχει τέτοια θεματολογία, ρε Κώστα. Και εσύ κάθεσαι και μου μιλάς για τα κόρνερ. Κλείσε. Του Ράουλ, μπράβο και τα λοιπά. Κλείσε. Είπες θα έπρεπε να αναλωθείς λίγο πιο πολύ έτσι και στα ευρωπαϊκά. Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό. Mm. Ναι, ναι, ναι. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, κύριε, καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Πρόσδομο σήμερα τον Πάουκ τον έχω παίξει 2-1. 2-1 ότι θα κερδίσει. Ακριβές κόρνερ. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να σου πω κάτι και βγαίνω λίγο εκτός κλίματος σχετικά με χθες. Καλοφάγωτα, φίλε. Κάτσε να το ακούσουμε. Μην το διακόπτεις. Από χθες προσπαθώ να σε πάρω. Δεν πήρες. Μ' άρεσε το σκεπτικό σου μέχρι σε ένα σημείο. Τώρα προσπάθησα να πάρω, δεν έβγαλα γραμμή. Ναι, εντάξει, εγώ σε τέτοια θέματα είμαι λίγο αποκρυπτογραφικός, δηλαδή ενηγματικός είμαι. Πήρα να συνεχίσω λίγο το θεματάκι που είπες για ένα λεπτό όσον αφορά την υποκρισία. Ναι. Λοιπόν, είναι καλό πρόσχημα. Η υγεία των παιδιών. Ναι. Το μέλλον των παιδιών, αφού πρώτα σου πω ότι είμαστε μια απειροελάχιστη πιθανότητα από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια που τύχαμε να ζήσουμε εμείς. Καλή, κάναμε εγώ έναν δρόμο, φαντάζομαι. Ο κόκκινος δεν ξέρω πώς χώρισε εκεί πέρα μέσα. Εντελώς τυχαία δεν πέσαμε, ας πούμε, στο Κονγκό. Ναι. Ναι. Για παράδειγμα. Εντάξει. Αν καταλάβουμε πόσο τυχεροί είμαστε, τυχαίοι μάλλον. Που μας πήραν εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κατά τύχη γεννηθήκαμε εδώ σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει. Λοιπόν, το μέλλον των παιδιών μας κινδυνεύει, γιατί είμαστε ειδικά εδώ από τις αίρες που σε παίρνω. Ναι. Πρώτη σε κρούσματα AIDS, και αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με ούτε με ελαφραίους ούτε με μετανάστες. Όχι, πάτε στη Βουλγαρία και τον χώνετε εκεί. Στη Βουλγαρία και ξέρεις δυστυχώς δεν είναι ναι, από την ερωτική συνέβρεση. Ναι, ναι, ναι. Είναι δυστυχώς από γιατρούς με μία αποστηρωμένα. Πάει να κάνει το, το δόντι του άλλος στη Βουλγαρία. Ο Βλάκας. Λοιπόν, ας ψαχτούν λοιπόν. Πόσα νοσήματα έρχονται γενικότερα. Εγώ δεν διαφωνώ με κάποιον που ανησυχεί για την υγεία του παιδιού του. Αλλά μην το βάζει ως πρόσχημα γιατί δεν του αρέσει κάτι άλλο. Ας πάνε να δουν τα μητρώα τους, από πού φτιάχτηκε το ωραιόκαστρο, από ποιους κατοίκους. Ας δουν τα μητρώα τους, ας μας εξηγήσουν είσαι ρε ή Θεσσαλονίκη ή Δραμηνή, γιατί έχουν σόγια στη Βουλγαρία. Οι ντόπιοι. Και ας είναι λίγο πιο άνθρωποι. Εντάξει, ας μην δηλώνουν τόσο πολύ χριστιανοί. Τα λέμε. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Βέβαια. Από ναι. Απ' τη μια είμαστε φιλελεύθεροι εδώ. Ορίστε! Ναι, ναι, ναι. Έλα, ρε, Αλάνια. Έλα, ρε, τι έγινε, καλά είσαι. Είμαστε καλά. Ναι, καλά. Όχι. Γιατί.
Μένα δεν με ενδιαφέρεται ούτε κύπελα UEFA ούτε κύπελα Ελλάδος. Κλάιμα είναι αυτά. Το γκρουπ πάω για πρωτάθλημα. Εγώ είναι η άποψή μου, είναι γνωστή. Εγώ είμαι χοντροκέφαλος αυτό. Γιατί στα άλλα δεν είσαι χοντροκέφαλος, αυτά είσαι μόνο. Ναι. Το γκρουπ μόνο για πρωτάθλημα, τέρμα, τίποτα άλλο. Κλάιμα είναι το κύπελο UEFA και κύπελο Ελλάδος. Δεν συγκινήσε με αυτά. Ούτε να τα δω. Θα βάζε τον Μπέλκα σήμερα να παίξει, ας πούμε. Όποιον θέλει, ας βάλει. Ναι. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει εσένα. Λοιπόν, φίλε, Γρηγόρη σήμερα με απογοήτευσε στα μάτια. Γιατί σε απογοήτευσε? Ο Γρηγόρης, θέλω να μιλήσω λίγο. Συγγνώμη. Με απογοήτευσε πάρα πολύ με αυτά που είπε. Ο Γρηγόρης. Γιατί πράγμα. Γιατί τι είπε ο άνθρωπος? Δεν συμβιβάζονται, ρε φίλε. Δεν συνδυάζονται με τίποτα. Και καζίνο και Άγιο Όρος. Γιατί? Δεν πάνε αυτά τα δύο μαζί με τίποτα. Γιατί ρε φίλε, μονοκόμματος θα είναι, μονόπλευρος θα είναι ένας άνθρωπος. Να σε ρωτήσω. Κάτσε να μάθω. Γουστάρεις την υποκρισία ή την ειλικρίνεια? Αφού είναι ειλικρινής, τι. Ειλικρίνεια εγώ, πάνω απ' όλα. Να στο παίξω αγιός. Στο καζίνο δεν πέρασα ποτέ. Ρε φίλε, έκανε κάτι κακό. Πηγαίνοντας να παίξει ο άνθρωπος τα λεφτά του στο καζίνο, έκανε κακό σε κάποιον. Δεν κάνει. Δηλαδή λύσεψε κανέναν, εξαπάτησε κανέναν, χτύπησε κανέναν. Τι έκανε δηλαδή ο άνθρωπος? Δεν κάνει εκεί μέσα τίποτα. Λέει καμιά εντολή ρε ουχαρτοπαίξεις. Βρωμίζεις την ψυχή. Ρε λέει καμιά εντολή ουχαρτοπαίξεις ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν χρειάζεται να το λέει. Λοιπόν. Από μόνοι μας θα το κάνουμε. Ναι, αλλά. Ποτέ. Μην ξεχνάς, άκου. Θα πεις ό,τι θέλεις, αλλά ο καθένας. Αυτά που έχει να κάνει ή να πει τα έχει για τον εαυτό του. Βέβαια. Αν θες να είμαι υποκριτής και να σου λέω εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά, να σου το πω. Όχι, σε αυτό μου αρέσει ο κόκκινος. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα, φίλε. Σωστό, δεν είναι ψέματα. Εγώ δεν μπορώ να σου αυτά τα πράγματα. Όχι. Έκλεισες. Δεφορμένησε. Τι σε νοιάζει εσένα, αν ο άλλος. Είπε τη γνώμη του. Καλά, είπε ότι δεν του άρεσε αυτό για μένα. Προς τιμήν του. Να μου πεις Άγιον Όρος και κλεψιά, Άγιον Όρος και ομοφιλοφιλία, Άγιον Όρος και κουμάρι, τι σε πειράζει? Εξωτερήκευσε κάτι που αισθάνεται. Μπράβο του. Ναι, εντάξει, καλά. Εντάξει, καλά κάνει. Εντάξει, πάμε. Παρακαλώ. Μάμε, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλά είσαι? Καλά, κύριε μου, εσείς τι κάνετε? Ναι, εδώ. Κωνσταντίνος, Ολυμπιακός Παλοφάλιρο. Καλώς τον παλιό φάλιρο. Καλώς τον πελάτη μας. Έλα. Μια ώρα, οι πελάτες πιάνουν του Ηρακλή, ε. Είμαστε μεγάλοι πελάτες. Έτσι, αμφιβάλλεις ρεγατάκι. Έτσι. Κόκκινε, πού θα σταματήσει το κοντέρ την Κυριακή, που βλέπεις? Πού θα σταματήσει το κοντέρ? Στη διακοπή, ναι. Τα κάνουν λίμπα αυτοί. Δεν μου λες. Θέλω να σε φιλοξενήσω εδώ, να σε πάω για ψάρια, να γουστάρεις, σε πάω στο γυάλεμα. Ήρθα πριν σε πάω στο... ωραία πέρασα, καλαμαριά έφαγα εκεί σε ένα ακριβό εστιατόριο με ψάρια, πώς λέγεται. Φρόχτα ψάρια. Ναι. Σιγάρε έφαγε σε ακριβό ρε Κωστάκη, εμείς τι είμαστε, δηλαδή βλάχοι κι εσύ είσαι. Έλα οπότε δες εδώ ρε Κόκκινη να σε φιλοξενήσω και το σπίτι μου. Άσας από φαΐ, τουλάχιστον από φαΐ, μην μας κουνιέστε κάτω. Κόκκινε, ναι. Επειδή οπότε παίρνω μαφισβητής, αν θες αφήνω το κινητό μου στην έξω. Θα το κάνεις, περίμενε, θα με πάρεις εκτός αέρα, γιατί πέρα από την πλάκα είναι κάποιοι οποίοι, τι στοίχημα θες να βάλουμε? Όχι να βάλουμε στοίχημα, να είσαι εδώ να σε φιλοξενήσω και το σπίτι μου και να θα πληρώσω όλα, φαγητά, ό,τι θες, ό,τι μου. Μόνο που το λες από καρδιάς με γεμίζει. Προχώρα. Άμα τον ταΐσεις θα τον γεμίσεις παραπάνω. Ναι, και να τον ταΐσω κάθε μέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάθε μέρα. Λοιπόν. Περίμενε, ας τον Ηρακλή, είσαι μια κλάση καλύτερος. Δύο. Πλάκα σου κάνω, μωρέ, εντάξει. Όχι, σήμερα πες μου, πώς θα γλιτώσω από τη Young Boys? Αυτό είναι καλό ερώτημα. Καταρχάς μου είναι αδιάφορο το παιχνίδι το σημερινό. Τότε πάω πάσο. Να σου πω γιατί Κόκκινη είναι μισό. Όχι, σε πιστεύω, πάω πάσο. Δεν το γεμίζει η UEFA. Αλλά από τη στιγμή που δεν πρόκειται να το πάρω, δεν με ενδιαφέρει καν. Αλλά βλέπω, θέλω το Κύπρο και το Ποτάθλημα γιατί μπορώ να τα χτυπήσω και να τα αποκτήσω φέτος. Το Europa League για μένα είναι αδιάφορο, όπως πρέπει να είναι και για τους Πόξους και τους Παναθηναϊκούς. Δεν έχουμε ομάδα να το σηκώσουμε, παιδιά, το Κύπελλο αυτό. Να δούμε το ματσάκι να περάσει όλα. Λες λοιπόν για να το τελειώσουμε. Εφόσον παίζω σε ένα θεσμό που αποκλείεται να τον κατακτήσω, δεν ασχολούμαι μαζί του. Δηλαδή, ο Μαρινάκης θα λέγανε να αποκλειστούμε, ρε παιδιά, από μόνοι μας. Ναι. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Πώς γίνεται να βλέπεις κάθε φορά διακοπή του αγώνα όταν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκη, ρε φίλε? Ρε φίλε, θα στο εξηγήσουμε αύριο. Όχι, πέρσι έδωσα εγώ διακοπή. Ναι. Επαναστάτη, λαός της Θεσσαλονίκης. Θα σου το εξηγήσει αύριο. Επαναστάτης, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Μια εξήγηση σοβαρή, γιατί αυτό που μου λες τώρα να παλεύουν οι Ηρακλειδείς με τους Πόξιδες είναι εντάξει. Ο Κώστας, θα σου πάρει το στόμα. Ο Κώστας φαντάζεται. Τριγκαδόρος είναι, το ξέρω ότι είναι τριγκαδόρος. Ωραία, όχι, σοβαρά σου απαντάω. Ναι. Φαντάζεται με το μυαλουδάκι του ότι θα πάνε ο παδί του ΠΑΟΚ στο Ηρακλή. Όχι. Φαντάζομαι ότι θα πάει και ο Μοντεκάλβο μαζί με τους μάνατζερ. Και στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού θα τρέχουν να κρυφτούνε. Ας τώρα πάει στο διάλογο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά.
Άσε. Εκεί θα είμαστε, μη στεναχωριέ. Να πα, να πα κόκκινα. Να έχουν το νου του οι φύλακε. Έχει φύλακε, ναι. Ορίστε, κύριε. Έλα, φύλακε. Και εσύ τσάπα θα πει, θα πει τα κάγκελα και εσύ. Σαν του άλλου. Καλησπέρα σα. Καλώ ήταν. Καλώ ήταν. Εγώ μιλάω. Δημοσιογράφο είμαι και μπαίνω δωρεάν. Δημοσιογράφο είσαι. Ναι, βέβαια. Άμα πέσει μια βόμβα και πεθάνουν οι δημοσιογράφοι, τσάπα θα πα. Δεν πειρά. Έλα, φίλε, ναι. Δημοσιογράφο είμαι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Κόκκινο. Εδώ, εδώ είναι. Ναι, ωραία. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά δεν θέλω να με διακόψει. Αυτό μπράβο. Ναι. Μετά που θα κλείσω το τηλέφωνο να πει τα δικά μου. Αυτό δεν το σα λέω και όμω. Ωραία, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Είμαι ο παδός της Βέρειας. Μάλιστα. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Γιατί είπε κάτι ότι δεν τον βοήθησε η πολιτεία στο θέμα του Ηρακλή. Εγώ πιστεύω γιατί τον βοήθησε η πολιτεία. Α, το είπε, λάθος ακούσατε. Όχι, προσέξτε. Είπε τον βοήθησε. Ναι, προσέξτε. Χώρισε τη Β' Εθνική σε δύο ομίλους. Από τη μία βγήκε σίγουρα η ΑΕΚ. Από την άλλη από το Βόρειο βγήκε σίγουρα ο Ηρακλής. Και την επόμενη χρονιά ναι. ξαναέκανε μία Β' Εθνική και έτρεχε η φίλη Αγροτικός Αστέρας, ο φίλος, να παίξει πέρσι στα Χανιά. Αυτό δεν είναι βοήθεια. Εσείς είστε φίλαθρος της Βέρειας. Ναι, εγώ έτσι το βλέπω, κύριε. Της πιο λεπρής ομάδας του πρωταθλήματος. Ορίστε. Της πιο λεπρής ομάδας του πρωταθλήματος. Εμείς. Όχι εγώ. Λάθος κάνετε, κύριε. Από όπου και να σας πιάσεις, ναι. λερώνετε. Λάθος κάνετε, τι κύριε. Τι λάθος κάνω. Εμείς είμαστε από τις ομάδες που βοηθάμε τις ομάδες. Εσείς είστε από τις ομάδες οι οποίες σκύψατε να πούμε στον Ολυμπιακό, όπως και όλη η ναι. Βόρεια Ελλάδα. Και έχετε και τον Καραμελίδη που είναι παοξής, πρόεδρος της ΚΕΔ και παίζει τον Ολυμπιακό 80-20. Αυτοί ναι. είστε. Γιατί η Βέρεια δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Πού τον βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Πού τον βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Πού. Πέρσι εδώ μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Ναι. Το βοήθησε. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν σε έπαιρνε μέσα εκεί, ας πούμε. Είχα βοήθεια. Δεν με έπαιρνε, όχι. Δεν σε έπαιρνε. Λοιπόν, πάρε στο καφενείο και που είναι ο Καραμελίδης, ναι. φώναζε το Ολυμπιακός, πάρε και 10 κάμψεις και ξαναπάρε μας αύριο τηλέφωνο. Λάθος λοιπόν, κάνετε. Έλα ρε φύγε από εδώ πέρα, λεπρή εκεί πέρα πάνω να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Μας έχει επιδείξει εδώ ο Ολυμπιακός ομαδικός, να πούμε θεσμικά. Θεσμικά. Παοξίδες στην Ξάνθη Κυρτζίκης, πάρτον τον Ολυμπιακό. Γκαγκάτσης, πάρτον τον Ολυμπιακό. Ο άλλος στην Κατερίνη, πάρτον τον Ολυμπιακό. Καραμελίδης, Παοξής, πάρτον τον Ολυμπιακό. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, όλες οι τρύπες βουλωμένες είναι. Αφηγέτε από εδώ πέρα. Λέγε ρε φίλε. Γρηγόρης εκεί. Παραστάτες. Εδώ είμαι, ναι. Έλα φίλε. Έχω μια παρατήρηση από την αρχή, ξεκίνησα να μιλάτε. Ναι. Την οποία θέλω να την κάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό να κρατάς ένα μικρόφωνο και να λες πράγματα τα οποία όχι απλά δεν είναι σωστά, αλλά κουταμάρες. Έτσι και μπορεί να δικήσεις και κάτσε, φίλε, δικαιολόγησε αυτό. Σε πράγματα τα οποία είναι άσχημα. Είπες ότι στο καζίνο αν ξέρεις να φεύγεις κερδίζεις. Τι είπα? Είπες ότι στο καζίνο αν ξέρεις να φεύγεις κερδίζεις. Αυτό είπα. Ναι, αυτό είπα. Δεν το είπα αυτό, φίλε. Αυτό είπα. Όχι, αυτό ακριβώς είπες. Αν θέλεις να την κάνεις τα πίσω και άκουσε την αδέα, αφήνεις αυτό που σου λέω τώρα, διότι αυτό είπες. Και ποιος είσαι, ρε φίλε. Φίλε. Τα λόγια σου μεταφέρω, αγόρι μου. Τα λόγια σου μεταφέρω. Ούτε αγοράκι σου, είμαι ούτε κοριτσάκι σου. Δεν λέω αυτά που έβγαλα από το μυαλό μου, μεταφέρω. Τέλος πάντων, από το μυαλό σου. Τέλος πάντων, λέω ότι σε όλα τα πράγματα. Ναι, κάτσε να ακούσουμε. Σε κάθε είδους τζόγου, στο στοίχημα και σε αυτό εδώ. Και στο καζίνο. Η διάρκεια τρώει τον παίκτη. Απλά λέω. Όσο... Αυτό το λες τώρα, δεν το είπες πριν. Πριν είπες στο καζίνο. Εσύ πες ότι δεν το λέω. Okay. Εγώ δεν αγιοποιώ κανένα καζίνο και κανένα τζόγο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ποτέ δεν το έκανα. Δηλαδή φταίω κόκκινος να πάρει λοιπόν, στο καζίνο και παίζουν. Δηλαδή, επειδή λοιπόν επηρεάζει συνειδήσεις, καλά κάνεις. Σόπα μωρέ τώρα. Έλα ρε φίλε. Ο αρχικουμαρτής που τώρα ο κόκκινος θα τον στείλει στο καζίνο, σε παρακαλώ. Αυτό θες να μας πεις. Φίλε, ξεκινάς με ύφος. Δεν ακούω λίγο. Δεν θα το στείλει κοστί, αλλά αυτό που δεν ξέρει μπορεί να το στείλει. Εγώ θα το στείλω. Λάθος κάνεις, ρε φίλε. Λάθος κάνεις. Μου πεινήσεις τώρα. Για να καταλάβω. Και ο καθένας μας ακούστηκε. Συγγνώμη, υπενήσεσαι τώρα ότι ο κόκκινος κάνει αβάντα στο καζίνο. Αυτό κατάλαβα. Όχι, δεν είπα τίποτα τέτοιο. Είπα ότι έκανε λάθος. Το οποίο πρέπει να διορθωθεί για να μην συμπαραστεί. Όχι, γιατί. Όχι, εγώ συμφωνώ με τον κόκκινο. Όταν κερδίσει. Μακριά από οτιδήποτε είναι τζόγος. Απλά λέω για όσους εμπλέκουν, όσο πιο γρήγορα φεύγουν, τόσο περισσότερο κερδισμένοι. Ναι, καλά το είπε, φίλε, γιατί το κατηγορείς τώρα. Καλά το είπε. Να σε βάλουμε καθηγητή, είναι πολύ ωραίο το ύφος σου. Και στον τζόγο υπάρχουν ταλέντα. Καθηγητές, γιατί. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν καθηγητές. Γιατί το λέτε αυτό. Ο κόκκινος αυτά είναι. Πριν ήταν, ρε. Καθίστε καλά, ρε. Και αυτό που είπε είναι σωστό.
Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα φύγει. Κέρδισες, τόσο πιο γρήγορα. 10 φράγκα φύγε. Ένα κέρδισες, φύγε. Αυτό. Μισό κέρδισες, φύγε. Αυτό σε είπε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Αλλά να ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει κάτι. Όχι, ρε συνάδελφε. Άσερα, άμα είσαι λάθος, θα σε πω εγώ. Δεν κατάλαβα. Τον βλέπω ότι είναι εριστικός. Εντάξει. Είπε, κρατάτε... Δεν πειράζει, πελάτης είναι, εριστικός σας είναι. Κρατάτε, λέει, μικρόφωνο και επηρεάζεται στις εντάξει, στις... εντάξει. Για αυτούς οι οποίοι τον κάνουν το μισθό του να μην έχει κανένα δικαίωμα. Και να μην έχει το συνταξιούχο. Εκεί τους βρίζει άλλη μέρα. Τώρα ποιος, ποτέ δεν τους βρίζει. Δεν ξέρεις. Τους φυλάει και το κέρι. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ και δεν άνοιξε μύτη. Δεν θα ανοίξει. Και παίρνει μάλλον μας κάνει παρατήρηση. Μη. Πάμε, τελευταίος για σήμερα. Άιντε ρε από εδώ. Χαίρετε, ναι. Γεια σας. Ο γεια σας, κύριε. Προηγουμένως κάνει λάθος, γιατί προηγουμένως ο Γρηγόρης είπε ότι εκεί μέσα σε, όταν σε τρώει διάρκεια σε τρώει. Το είπε ο Γρηγόρης. Το έπαιρε παιδιά. Όχι, μη το πείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη. Να είστε καλά, τελειώσαμε. Πάμε στα άλλα, πάμε, ναι. Το είπε, τελείωσε. Πάει, ναι. Εντάξει. Καλή συνέχεια, γιατί... Να είστε καλά. Ωραία. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι. Ήθελα λίγο με τον Γρηγόρη να μιλήσω, αλλά δεν θα με διακόψει για μισό λεπτό. Αυτό δεν στο υποσχόμαστε. Λοιπόν, εχθές πήρε τηλέφωνο ο Ολλανδός, είπε του κόσμου τις ανακρίβειες και βγαίνεις εσύ και μετά και μου λες, είναι λέει η καλύτερη παρουσία λέει, του Ολλανδού στο ραδιόφωνο. Για τη χθεσινή μέρα είπε, ναι. Για τη χθεσινή μέρα. Ναι. Λοιπόν, μπερδεύει ο άνθρωπος, εκτός ότι είναι άμπαλος ο συγκεκριμένος, είναι κανιστόρητος. Μπερδεύει τους μετανάστες με τους πρόσφυγες, τους Έλληνες, τους ξεριζωμένους, οι οποίοι από την Ελλάδα πήγαν στην Ελλάδα. Ποιος είναι άμπαλος και ποιος είναι ανιστόρητος. Για τον συγκεκριμένο, για τον Ολλανδό λέω. Ρε φίλε, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, άκου λίγο, μισό λεπτό. Ναι. Ο άνθρωπος... Τι σχέση έχει ο Μετανάστης. Είπες κάτι. Ναι. Και νομίζω καταρχήν χωρίς να γίνουμε δικηγόρος. Ναι, ναι. Να σου πω γιατί το συνεχάρι για την άποψη του. Λέει, επειδή ο ΠΑΟΚ προέρχεται από Μικρασιάτες, από Κωνσταντοπολίτες, θεωρώ λέει αδιανόητο να εκφράζουν ακραίες και ρατσιστικές απόψεις οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας. Και το λέω μπράβο, είναι τεκμηριωμένη και σοβαρή, ούτε αποδοκίμασε κανέναν. Έχει καμία σχέση ο μετανάστης, ο... Κύριε μου, ο ΠΑΟΞής είναι πρόσφυγας. Πρόσφυγας από την Ελλάδα στην Ελλάδα. Από την Κωνσταντινούπολη, κύριε, ήρθανε, το ξέρετε. Ναι, η Κωνσταντινούπολη τι ήτανε. Ελληνική. Ωραία, από την Ελλάδα στην Ελλάδα είναι μετανάστη. Τώρα τι είναι η Κωνσταντινούπολη. Τώρα άσε τι είναι. Κύριε μου, λέγεται ο ΠΑΟΚ προσφυγική ομάδα. Ωραία, εντάξει, ωραία. Ονομάζεται προσφυγική. Πού προσέβαλε, μπορείτε να μου πείτε. Ωραία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και όσο για το στα δικά σας θέμα... τα μάτια, κύριε ωραία, μου. Εντάξει. Και στο χθεσινό θέμα για το αεροκάστρο, ξέρεις τι λέμε, να πάρει μία. Μία πιθαμή από το ποπό και ας είναι και στο γείτονα. Όλοι αυτοί που μιλάνε απ' έξω. Γιατί σε λίγο έρχεται χειμώνας. Θα έρθουν οι γρήπες, θα έρθουν το ένα, θα έρθουν κάτι καθετέλειπτες. Από τους πρόσφυγες θα έρθει η γρήπη. Εκείνοι οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι παντού. Από αυτούς θα έρθει η αρρώστια. Από παντού είναι εκτεθειμένοι. Σου έκανα μια ερώτηση. Από αυτούς θα αρρωστήσεις. Και από αυτούς. Και από αυτούς. Γιατί να πω κάτι άλλο. Εσύ το παιδί σου δεν το στέλνεις εκεί. Εντάξει. Έλα σε μένα που εγώ το στέλνω εκεί. Μακάρι να είναι η ελληνική κοινωνία σε θέση να τους έχει τους ανθρώπους σε πολύ καλή κατάσταση και από θέμα υγιεινής και από θέμα που μένουν. Εμάς μας έκανε, ωραία. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως Σιριζέοι οι οποίοι μιλούσαν απαξιωτικά για τους μετανάστες όταν πήγανε στο σχολείο των παιδιών του στο Ρεόκαστρο, γιατί πήγαν και πολλοί Σιριζέοι, ξαφνικά γίνανε χρυσαυγίτες. Να σου πω και κάτι Σιριζέοι. Εκεί τρελάθηκα εγώ. Να σου πω εκεί μου γύρισαν τα μυαλά εμένα. Πω... Όταν έβλεπα αριστερούς να λένε για τους μετανάστες εντάξει και τι έγινε και, και όταν τα πήγανε στο Ρεόκαστρο, αρχίσαν και γίνανε χρυσαυγίτες. Εκεί τρελάθηκα εγώ. Άκου φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζεις. Εκεί τρελάθηκα εγώ. Θα σου πω το εξής. Ναι. Και δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Όχι, δεν παρεξηγηθώ. Το να είσαι Χρυσή Αυγή είναι μαγκιά σου και καμάρι σου. Το να είσαι κρυφό Χρυσή Αυγή ή κρυφό οτιδήποτε, ρε φίλε, είναι πολύ εκνευριστικό. Αυτό μου βγάζει τώρα. Παιδιά, έχεις. Αυτό μου βγάζει. Έχω πολλά, έχω πολλά, ναι. Γεια. Πολλά παιδιά. Γεια. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Τηλέφωνο Βλαχόπουλος. Ρε λακαμάδες, λέω τι ρε, η παράσταση που δίνεται για σήμερα δεν για σήμερα, λέει ο Πινόκια.
Είναι, λέει, για τις 24 Σεπτεμβρίου. Πότε είναι 24 Σεπτεμβρίου, το μεταξύ, παίζει. Λέει, ποιος μιλάει, λέει, με το διαφημιστικό. Λέω, ο Κόκκινος. Πες του, λέω, ότι είναι λακαμάς. Δεν μου το απέτσι, μου το είπε διαφορετικά. Ο Βλαχόπουλος. Ρε τον Κόκκινο. Μίλησα με το διαφημιστικό τμήμα. Τώρα, άμα έρθει, ξέρεις, θα πει. Δεν είναι εδώ. Φταίω εγώ, τι γράφει εδώ. Μην του πει τίποτα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα πει. Φταίω εγώ, δες τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο μέχρι να έρθει ο Κόκκινος και θα δείτε, τον ξέρω σαν κάλπη και δεκάρα το παλιό νέο Έλληνα τον Κόκκινο, να πούμε. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας, καλώς την γυναίκα. Α, είμαι. Κοπέλα είσαι, ναι, γυναίκα. Πάνω καλά. Γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα τον κύριο Κόκκινο, ναι, να του πω να σχολιάσει αν μπορεί, ναι, την ανακοίνωση που έβγαλε ο σύλλογος Τζούντο Ηρακλή για τους κατοίκους του Αρεοκάστρου. Σιγά τα αίματα. Ποιο Τζούντο μόνο του Ηρακλή τώρα. Θα ήθελα τον κύριο Κόκκινο να τη σχολιάσει. Ποιο Τζούντο του Ηρακλή. Δεύτερον, ναι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Σύρων Ελλάδος, ναι, ναι, χθες το βράδυ έκανε κάποιες δηλώσεις. Ναι. Ο κύριος λέγεται Ανουάρ Μπάκρι, ναι, επειδή ο κύριος Κόκκινος το κατέχει καλά το διαδίκτυο, το ξέρει, μπορεί, ναι, να το βρει και να το επαληθεύσει αυτό που λέω. Αναφέρω ακριβώς τα λόγια του κύριου Μπάκρι. Τι είναι σύρος ο κύριος. Ναι, ωραία. Σύρος είναι. Ναι. Ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι του Ρεοκάστρου, ναι, γιατί το τρίγωνο του διαβόλου, ΜΚΟ, ο χαϊβανολόγος Μουζάλας, αναπαράγω τα λόγια του κυρίου Μπάκρη. Μάλιστα. Και είπα ότι η αρπαχτία του ΟΗΕ είναι καμόρα. Εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έχουν βάλει το χέρι, το πόδι και όλο το σώμα μέσα στο μέλι και τσεπώνουν τον παρά. Α, τώρα, δηλαδή, αν εμείς μαρμίτα, θα έπρεπε να εμπιστευτούμε, ναι, αυτή την κυβέρνηση, ναι, που άλλα λέει, άλλα κάνει. Ναι, αλλά κυρία μου, εδώ υπάρχει δημοκρατία. Ψηφίσατε. Δημοκρατία υπάρχει, βέβαια. Κύριος Λαφαζάνης έμεινε απόξω. Ναι. Πάντα με τη δημοκρατία λειτουργούμε. Ο κύριος Κόκκινος δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Ναι. Και όταν στέλνουμε μηνύματα που δεν του αρέσει, παρότι χρεωνόμαστε, ναι, δεν του αρέσει αυτά που λέμε, δεν τα διαβάζει. Τέτοιο. Ενώ αν του λέμε καμιά καλή κουβέντα, τη διαβάζει πάντα. Α, τέτοιος είναι. Είναι η αριστερή δημοκρατία του κυρίου Κόκκινου. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μην κλείνει, έκλεισε τώρα. Η αριστερή δημοκρατία σου είπε. Τέλος πάντων. Ποιος είναι αριστερός? Έτσι είπε η κυρία, μην φωνάζεις. Λοιπόν, γιατί δεν μιλάει σε μένα? Τι να μιλήσει, γιατί ήσουν εδώ, ρε! Χαϊβάνι! Καταρχήν να σου πω ότι με πήρε ο Βλαχόπουλος και, ναι, σε έβριζε και εσένα και εμένα. Ναι. Και λέει ότι αυτό που δίνεται σήμερα για Πινόκιο, η Λύθη, λέει, είναι, λέει, για τις 24 του μηνός. Και λέω, ο Κόκκινος κανονίζει. Δεν ήταν για σήμερα, τι το ξέρεις. Γιατί έβριζε ο Βλαχόπουλος? Με εμάς έβριζε. Γιατί? Γιατί είπαμε ότι σήμερα έχει μάτς και να δώσει. Ποιος είπε ότι είναι για σήμερα η παράσταση? Εμείς. Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Τι είπαμε, αφού είπαμε σήμερα. Στον κόσμο. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπες? Έβριζε εσένα. Εγώ δεν είπα ότι είναι για όχι, σήμερα. Εμάς έβριζε. Σάββατο 24 είναι. Έτσι είπες. Τότε γιατί, αφού είπα σήμερα έχει μάτς, έδινε στα 10 πρώτα. Γιατί παίζει ρόλο και η μέρα που στέλνει κόσμο και ακούει κόσμο για να πάρουν μέρος. Πέντε διαφορά. Κάναμε λάθος. Κόμος. Μα δεν έκανα λάθος. Λοιπόν, συγγνώμη. Πες τώρα αυτοί που στείλαν οι 10. Τι κατάλαβαν? Να πάρουν τηλέφωνο. Και εκτός αέρα. Ότι θα πάνε σήμερα 24. Δεν μπορώ να σχολούμαι. Όχι, ρε Κόκκινε. Περίμενε. Αυτοί οι 11. Έχω τη στήλη. Έχω πολλά. Μη. Αυτοί οι 10 που στείλαν το μήνυμα. Εντάξει, επειδή δεν κάναμε λάθος. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Εγώ κόβω τις μαλακίες και ασχολήσω μόνο εσύ. Εγώ δεν λέω τίποτα. Θα λες μόνο εσύ. Μη θυμώνεις. Θα λες μόνο εσύ. Μα μη θυμώνεις. Τώρα να μου λες, για μένα γιατί δεν με πήρε ο Βλαχόπουλος? Εμένα πήρε. Και σαν τι πήρε, να πει τι? Για να καταλάβω τώρα. Είναι προϊστάμενός μας. Σε ποιο θέμα να μιλήσει, γιατί? Ρε, ο άνθρωπος είπε. Και γιατί πήρε εσένα και δεν πήρε εμένα? Ρε, παιδί μου, τι ξέρω εγώ. Έχεις κάποια δουλειά σε αυτό? Άντε πάλι τα ίδια. Ένα λεπτό. Εγώ δεν δέχομαι τις επίρρες. Εντάξει. Είπε ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει θέμα. Επειδή είπατε, λέει, ότι είναι σήμερα, καλά, η παράσταση. Λοιπόν, και επειδή δώσατε. Δεν είπαμε σήμερα ότι είναι η παράσταση. Αφού το είπαμε, ρε Γρηγόρη. Δεν το είπαμε. Αφού κάναμε λάθος. Δεν το είπαμε, ρε. Και πώς δεν το είπαμε? Με το ζόρι πρέπει. Εντάξει, δεν το είπαμε. Αυτοί οι 10 που στείλατε μήνυμα για τον Πινόκιο, καταλάβατε ότι θα πάτε σήμερα στο θέατρο ή στις 24? Από πού προκύπτει αυτό το πρόβλημα? Πάμε επόμενη γραμμή. Από πού προκύπτει, κάνουμε κάτι απάτη? Όχι, από τότε που έχεις αναλάβει τα. Από πότε? Είσαι υπεύθυνο. Γι' αυτό σε λέει. Από πότε? Εμένα πήρε όμως τηλέφωνο. Ρε Κόκκινε, με κούρασες. Όσοι είναι στην κρίση. Λοιπόν, ναι, μισό λεπτό. Ναι. Έχω 5 για το μικρινό ημιμαραθώνιο. Άλλοι 5. Πότε είναι ο ημιμαραθώνιος? Όποτε θέλει. Όποτε θέλει. Μην του στείλει άλλη μέρα δηλαδή. Φάμε κανένα ξύλο, τζάμπα και βαρέθηκε. Γιατί ασχολείσαι? Όχι, δεν. Είναι. Ή θα τα πάρει να ασχοληθεί εσύ. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτές. Αν δεν ασχολείσαι, δεν θα επεμβαίνει. Μα επέμβει. Και όποιος θέλει να επέμβει και νομίζει ότι γίνεται κάτι λάθος, θα πάρει σε μένα. Τέλειος. Βλαχόπουλε, λάθος παίρνει σε μένα. Εντάξει. Τέλειος. Εγώ βλακίες δεν ανέβαινα. Εσύ τι λες, να κατάλαβαν αυτοί οι 10 τώρα? Εσύ παθήμη. Εσύ πες δεν καταλάβατε. Εγώ λέω δεν καταλάβανε. Καταλάβαμε. Okay. Του... Μάλιστα. Πάμε. Επόμενη γραμμή είναι. Λοιπόν. Ναι. Α, μη 3 κενό. Ημιμαραθώνιος ή νυχτερινός, ονοματεπώνυμος στο 54-344. Πότε είναι αυτό? Για να κερδίσετε δωρεάν τη συμμετοχή σας στο 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Πότε είναι? Όποτε θέλει. Δεν ξέρουμε.
Αφού δεν ασχολείσαι, γιατί. Ρωτάω, να αυτό επειδή δεν ασχολείσαι. Το μόνο που κάνεις είναι να ρωτάς. Να μην ρωτήσω, εσύ που ξέρεις. Κουράζεις. Εντάξει, πάμε στον κόσμο. Ναι. Έξι γραμμές. Καλημέρα, γρήγορα, γρήγορα. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς τι καταλάβατε. Ναι, λοιπόν, η κυρία έκανε ένα λάθος που πήρε τηλέφωνο. Δεν είχα. Πώς τον είπε, χαϊβανολόγο, το κύριο Μουζάλα. Όχι, δεν την είπα η κυρία. Τον είπε ο πρόεδρος, το Γενικός Γραμματέας των Σύρων Ελλάδος. Εγώ, ναι, αυτός δεν έχει δύο ΜΚΟ εδώ και 25 χρόνια ο κύριος Μουζάλος. Ναι. Είναι πολύ ξυπνός και πολύ λαμόγιο. Μάλιστα. Πώς αποκάλυψε ένα πολιτικό Μουζάλα, όχι χωρίς να πεις το όνομά σου και όχι στα μούτρα του και το παίρνει στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι βλάκες που θα πληρώσουμε για χάρη σου πρόστιμο. Βέβαια. Τι, δεν μου λες ο Μουζάλας ποιος είναι. Που εκείνος... μπορεί να είναι. Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Αλλά πρέπει να μπορεί να καλυφθεί, να το αποδείξει αυτό. Όχι, όχι, να πεις το όνομά σου και το επιθετό. Δεν μου λες ο Μουζάλας ποιος είναι. Εκείνος που μοιάζει με το Μάκη Ψωμιάδη. Αυτό είναι με το Μουζάλα. Αυτό που είπε τα Σκόπια. Με... Ποιο που δεν πρέπει. Ποιος είναι ο Μουζάλας. Αυτό με το μουστάκι ο ψηλός που. Που μοιάζει με το Μάκη Φωνιάδη. Δεν έχει μουστακιό, γυαλιά έχει μουστακιό. Πάμε, 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 πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Κώστα, εγώ είμαι. Ναι, κυρία μου, εσείς. Μην παίρνεις άλλες γραμμές, να προλάβουμε. Ναι. Έλα, να μιλήσω λίγο, Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, από μικρό παιδί είμαι άνθρωπος του αθλητισμού και εγώ από μικρό αθλητής κτλ. Ακούω αθλητικές εκπομπές, ποδοσφαιρικές, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Καλά, κάνεις. Ναι. Ωραίος. Πρώτη φορά στη ζωή μου άκουσα ένα σπουδαίο πρόσωπο εχθές, τον κύριο Μαϊστρέλη, να μιλάει πραγματικά σαν άνθρωπος και του αθλητισμού και του ανθρώπου. Ανθρώπινο, άνθρωπος δηλαδή που έλεγε τα κατανοητά και τα απλά. Πού τα είπε αυτά ο κύριος Μαϊστρέλης? Στις 5 παρα 10 εχθές μετά την εκπομπή σας, ναι, ναι. Τον κύριο Καρελάκη, μπορείτε το δεκάλεπτο αυτό να το παίζετε και σαν σποτ για τον. Ο κύριος Μαϊστρέλης ποιος είναι? Είναι ένας άνθρωπος του Ηρακλή από ό,τι άκουσα του Τζούντο. Είναι ναι. Ένα σπουδαίο πρόσωπο για μένα, δηλαδή που μίλησε δηλαδή τα αυτονόητα είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος ο Μαϊστρέλης? Ναι. Ο Μαϊστρέλης, κύριε, είπε ότι. Βάλτε το δεκάλεπτο να τα ακούσετε, να μην σας τα λέω. Επάνω κάτω ρε παιδί μου, γιατί εγώ δεν τον άκουσα τον Μαϊστρέλη. Ναι. Ναι, δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει. Δεν θέλω να το πω να αναφερθείτε. Ναι. Άμα θέλετε μπορείτε να το παίξετε. 10 λεπτά είναι στον κύριο Κανελάκη. Ναι. Συγχαρητήρια στην οικογένεια του Ηρακλή, αν και δεν είμαι Ηρακλής, που έχει ένα τέτοιο πρόσωπο και ανεβάζει το σωματείο του Ηρακλή αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει να είναι άνθρωποι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το αν υπάρχουν ΜΚΟ ή το τι υπάρχει και το τι παίζει στην κοινωνία από πίσω την κουρτίνα, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Έχουν πάψει οι άνθρωποι. Δεν άλλα ζητήματα. Άμα κονομάει ΜΚΟ και εγώ τρώω τη χολέρα, πώς είναι ΜΚΟ? Δυστυχώς και δυστυχώς. Τι δυστυχώς. Άμα άλλο κονομάει και εγώ παθαίνω AIDS, πώς θα γίνει ΜΚΟ? Κονομάει ο ΜΚΟ και εγώ θα είμαι ΝΚΟ. Παντού. Τι ντου. Για αυτούς που είναι και χριστιανοί. Δεν μας νοιάζουν, ρε φίλε, χριστιανοί. Η μάσα είναι τα χριστιανοί. Στον καταλατσέων αναφέρει τα πάντα. Ποιο είναι ο Ματθαίος? Ξέρει ο κύριος Κόκκινος τι είναι το καταμαθαίον. Είχε καμία σχέση με το Ματθαίο του Άρη? Το καταμαθαίον Ευαγγέλιο. Τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Μαϊστρέλη. Ο Μαϊστρέλης, φιλιά, σε αγαπώ πολύ. Ο Μαϊστρέλης, το ξέρεις το Μαϊστρέλη? Παρακαλώ. Πού να το ξέρω, πες το Μαϊστρέλη. Έλα, Κοκκινέ. Εγώ του 40 δεν ξέρω τι θέση παίζει. Ναι. Λέγε, ρε. Λένε, ναι. Έλα, μ' ακούς? Εδώ, εδώ, εδώ. Τρίτη φορά. Έλα, μ' ακούς τώρα? Μια χαρά. Ναι. Ωραία, ωραία. Βασικά για την υποκρισία θέλω να σε πω ότι συμφωνώ μαζί σου για το θέμα της υποκρισίας. Το ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα ξαφνικά γίνανε εξαυγίτες, έτσι? Ναι, το γυρίσανε. Ποιος είπε? Εγώ το είπα. Εγώ. Ναι, ναι. Εγώ. Λοιπόν, άκου λοιπόν. Στο ωραίο καστρό δεν μπορεί 150 γονείς να είναι. Επειδή, ναι, λοιπόν, θα ήταν ο Μιχαλολιάκος πρωθυπουργός. Άκουσε με λίγο. Και επειδή ο Κόκκινος μίλησε για ξαφνικά για χρυσαυγίτες ή δεν ξέρω τι έχει, εγώ έχω ψηφίσει 3 φορές χρυσαυγή. Και καλά έκανες. Μπράβο. Και είμαι και Ηρακλειδέας και με ξέρει και ο Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι εκεί πέρα από τους γαλάζιους, είμαι από τους παλιούς. Έτσι. Λοιπόν, και είναι δικαιωμά μου να ψηφίσω ό,τι θέλω. Ήθελα να πω στον Κόκκινο μόνο ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έρθει από εκεί, καλώς ή κακώς ήρθαν εδώ, τι είναι τελικά? Είναι μετανάστες, είναι λαθρομετανάστες, είναι τι ακριβώς είναι, να μας πει έτσι μολευτικά. Κάτω να απαντήσω στη συνέχεια. Εντάξει, τέλειο. Τέλος. Φιλιά, επόμενη γραμμή. Τέλειος. Επόμενη. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Δεν μου λες, εγώ τα ακούω το Κόκκινο, γιατί δεν είναι στείλ φίλοι. Στείλ το να, ρε. Γιατί, τι έγινε? Φοβάσαι την κριτική? Τι είπα τόσο? Αν σου βρεις τη μάνα, ο συγκεκριμένος μου την έχει βρει 3 φορές. Στην έβριζε. Ναι, έχεις να πεις κάτι? Παρεδείρτο, τι με νοιάζει εμένα. Πού να το, ξέρω ποιος είναι. Πάρ' το τηλεφωνό και πλάκωσε τον. Πάνε εκεί, δώσε το ίδιο κολοτσίες και πλάκωσε τον. Ορίστε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Κώστα και Γρηγόρη. Καλώς τον. Ήθελα να αναφερθώ στη λάθος τακτική του οργανωμένου κομματιού του Ηρακλή. Οργανωμένοι του Ηρακλή, υπάρχουν 2 μέρες πριν. Πάτε 3 άτομα στη Μίκρα,
παίρνετε 6.000 εισιτήρια των 10 ευρώ που από τους ηγούς στο πέταλο, ζητάτε όλος ο κόσμος να παρευρεθεί εκεί πέρα και λέτε στον Παπαθανασάκη, στον αντιπρόσωπό του, ότι δεν σε εμπιστευόμαστε γιατί δεν κάνει καλή οικονομική διαχείριση και αυτά τα 6.000 εισιτήρια που θα κόβονται σε κάθε αγώνα θα πηγαίνουν στους ποδοσφαιριστές. Και όχι αυτό το πράγμα τάλιρο και αυτό. Έτσι δείχνετε την αγάπη σας στην ομάδα. Και όχι να ζητάτε από τον κόσμο να μην ενισχύσει. Μην ενισχύοντας ο Παπαθανασάκης, πεθαίνει ο Ηρακλής. Από τη στιγμή που ο Παπαθανασάκης είναι πρόεδρος και δεν μας νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος, στηρίζουμε τον Ηρακλή. Τι λες? Καταλάβατε, οργανωμένο κομμάτι του Ηρακλή. Τι λες που δεν ενδιαφέρει? Η υπόψη του είναι αυτή. Διάλογο κάνω μαζί. Που ξέρεις εσύ αν τα λεφτά τα φάνε αυτοί ή τα δώσουν τους παιδιά? Δεν είπα όχι. Το ξέρεις? Δεν είπα όχι. Το ξέρεις? Πώς θα το ξέρεις? Μα αυτό τα. Λέω συγγνώμη. Πώς εσύ μου διασφαλίζεις? Γιατί έχεις μισό δίκιο και πολύ άδικο. Και σου λέω, πώς μου διασφαλίζεις ότι τα χρήματα θα πάνε πραγματικά σε ανάγκες της ομάδας? Εσύ με το τάλερο πώς το διασφαλίζεις? Πώς το διασφαλίζεις, ρε κόκκινε εσύ? Ότι εγώ που είμαι φίλαθρος του Ηρακλή θα πάρω τα τάλερα και τα δώσω στον Παπαδόπουλο και δεν τα φάω. Πού το ξέρεις εσύ? Το ξέρεις? Είπα, βρείτε ένα πρόσωπο. Βρείτε ένα πρόσωπο εκείνη. Δεν υπάρχει ρε κοινό πρόσωπο αποδοχής. Ρε Γρηγόρη, παλιά οι σύνδεσμοι όλων των ομάδων έβαζαν ένα 2 ευρώ από πάνω για να συντηρούν το σύνδεσμο. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν τα 2 ευρώ. Άλλο είναι το θέμα. 50 δραχμές βάζανε. Πριν τα βάλουν με τον Παπαθανασάκη, πληρώναν εισιτήριο ή δεν ρε τους εγκυριτάδες? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι δεν απαντάει τώρα αυτό ο Γρηγόρης? Οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή έχουν βιοποριστικό πρόβλημα. Και έτσι θα λύσει, φίλε του Ηρακλή, το βιοποριστικό πρόβλημα των ποδοσφαιριστών σε αυτό το 15 που έμειναν. Γιατί ο άνθρωπος που είναι απάνω δεν τον εμπιστεύεται. Παίρνει 5.000 εισιτήρια των 10 ευρώ και αυτά τα 50 ευρώ. Όχι να φταίει. Όχι να φταίει. Περίμενε, ρε. Δεν πήρε φόρα. Όχι να φταίει η διοίκηση και να τα βάζει με το οργανωμένο κίνημα. Δεν τα βάζω, αλλά είναι λάθος η τακτική, ρε Γρηγόρη. Γιατί δημιουργούνται διχόνιες. Ναι, εγώ δεν υποστηρίζω τον Παπαθανασάκη. Είναι μαζί με τον Σπανουδάκη και τον Τάκη είναι οι τρεις χειρότεροι που πέρασαν τα τελευταία 20 χρόνια. Ενώ ο Ρέμος τι καλός που ήταν. Μια χαρά ήταν ο Ρέμος. Τι σε πειράζει καλά. Ο Ρέμος έβαγε λεφτά από τον Ηρακλή, ρε. Σε έβαγε λεφτά ο Ρέμος, ρε. Έβαλε στην τσέπη του πορτοφόλι, ρε. Ο Ρέμος. Δες πότε γίνονται. Παλιολιγούριδες. Λέγε, ρε. Σε μένα μιλάω. Σε σένα μιλάω, ρε. Λιγούρι σε κεφάλι. Λιγούρι. Βάζει λεφτά, έβαζε λεφτά ο άνθρωπος. Ορίστε. Παλιολιγούρι. Λέγε, φίλε. Τώρα τελευταία παρατηρώ, παιδιά, ότι πολύ συμπορεντικοί βγαίνουν και μιλάνε υπέρ των μεταναστών και υπέρ των προσφύγων κλπ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, παιδιά. Εγώ 88% από τα έσοδά μου τα δίνω στο κράτος. Δουλεύω το πρωί στο βράδυ, δεν με μένει ούτε ένα φράγκο. Τα δίνω στο κράτος για να συντηρείται αυτό το κράτος. Και θέλουν αυτοί τώρα να πληρώνουν εγώ τα κοινωνικά τιμολόγια όλου του κόσμου. Ο μένει είναι φτωχός, ο άλλος. Εμένα έρχεται το τιμολόγιο μου της ΔΕΗ συν για το κοινωνικό τιμολόγιο του συμπολίτη. Το ξέρουν αυτό αυτοί. Αυτοί που πονάνε τόσο πολύ, παιδιά, μπορούν να πάνε να πάρουν όλοι από μια οικογένεια στα σπίτια τους και να χρεώνονται με την τσέπη τους. Εγώ δεν έχω σκοπό να μην έχει το παιδί μου να φάει και να ταΐζω τους άλλους. Το καταλάβατε. Και άμα θέλουν να μάθουν και για την νοοτροπία και την κουλτούρα αυτών των λαών, ας πάνε όχι μακριά, στο Ντουμπάι, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και λίγο εξυγχρονισμένο. Άρε, πατακό θα λέτε και θα κλαίτε, ρε Λιγούρια. Πατακό θα λέτε και θα κλαίτε, βρε. Έπρεπε το Βλαχόπουλο τώρα που μπουκάρα τον έξι ανοιχτό. Βρε, πατακό θα λέτε και θα κλαίτε, βρε. Βρε τα αγάρια. Τα παιδιά, τα ξένα που είναι από Έλληνες. Να έρθει ο Βλαχόπουλος μας. Εντάξει, ο Βλαχόπουλος είπε ότι εσύ είπες βλακίες. Εγώ είπα βλακίες. Και δεν μ' άφηνε να ολοκληρώσω. Τι κατάλαβες, ρε κόκκινο, πότε είναι η παράσταση? Εγώ να καταλάβω. Τι κατάλαβες? Εγώ το έχω μπροστά μου. Τι κατάλαβες εσύ? Εγώ το έχω μπροστά μου. Βλάξ! Πάμε επόμενη γραμμή. Επειδή είσαι καθυστερημένος. Πάμε. Πραγματικά με κουράζει. Εγώ το έχω μπροστά μου. Το οποίο λέει ναι. Τι είναι. Είπες στον κόσμο επειδή είναι σήμερα. Θα δώσουν οι 10 πρώτοι. Όχι. Βάλε ρε εσύ. Λέω επειδή δεν έχω συμμετοχές. Βάλε το ηχητικό, θα του τραβήξω κάτι μπουνιές και να τον κάνω μαύρο. Βάλε το ηχητικό, ρε. Κοίταξε, επειδή θα σε φυτέψω. Βάλε το ηχητικό, ρε. Τι έγινε με τον Πινόκιο και τον Κοκκινόκιο? Γίνεται εδώ και 10 μέρες και ξέρω πάρα πολύ καλά ωραία, τότε είναι. Θα βάλεις το ηχητικό να ακούσουμε τι είπαμε. Λέω επειδή. Τέλος, άσε λέω. Επειδή δεν μου πεις τίποτα. Θα βάλεις το ηχητικό. Ας μαγκές τώρα, κότα. Άντε μωρή αδερφή τώρα. Πίσω τώρα θα βάλεις. Λέγε, ρε. Τι κάνεις? Την πλούζα. Θα σε καθαρίσω, θα σε σκίσω, ρε. Καραγκιόζι. Πάμε στον κόσμο. Δώστε το. Πάμε, ναι. Έλα. Ναι, γεια σας κύριε Κόκκινα. Γεια σας κυρία μου. Οχ.
Δεν μου λέτε τη λέξη πρόσφυγας, μπορείτε ετυμολογικά να μου πείτε τι θα πει? Βεβαίως. Θα πει ότι προσφεύγω κάπου, αλλά έχω τη δυνατότητα να γυρίσω στα πατρώα μου εδάφη, να βρω το σπίτι μου και τα κτήματά μου. Έτσι δεν είναι? Όχι. Η Σύρη αυτή. Όχι, 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 δεν είναι έτσι, κυρία μου. Λάθος κάνετε. Ποιος το λέει ότι κάνω λάθος? Εγώ το λέω και δεν το λέω. Εσείς ποια είστε, κυρία μου? Πείτε μου, κυρία μου. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Οι δικοί μας οι πρόγονοι, που είναι η αεροσυλία να λέτε ότι είναι πρόσφυγες, γιατί ήταν ανταλλάξιμος πληθυσμός, μπόρεσαν ποτέ να γυρίσουν στα σπίτια τους? Κυρία μου. Μπόρεσαν ποτέ στα κτήματά τους? Κυρία μου, έχετε κάνει ποτέ διάλογο ζωή σας? Όχι. Βεβαίως και έχω κάνει. Τι επαγγέλλεστε? Καλές ακροάτριες. Τι επαγγέλλεστε? Συνταξιούχος, είμαι από επιστήμονα. Πείτε μου παρακάτω. Μάλιστα. Πρόσφυγας. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατά ανάγκη, ναι, με βίαιο τρόπο φεύγει από τον τόπο του. Ναι. Όχι, όχι με βίαιο τρόπο. Με βίαιο τρόπο, όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Φεύγει από τον τόπο του. Γίνεται πόλεμος στη Συρία. Μου επιτρέπετε? Ναι. Φεύγει αναγκαστικά από τη Συρία λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Αυτές οι οικογένειες. Και ξενιτεύονται, φεύγουν. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται πρόσφυγας. Ωραία, δεν λέγεται μετανάστης, γιατί δεν φεύγει με τη θέλησή του, εκδιώκεται, ναι, κατά ανάγκη. Θα πεθάνει αμυντικά. Ωραία. Μπορεί να γυρίσει, κύριε Κόκκινε, πίσω. Όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, πιθανόν και να μπορεί. Για την ώρα. Να βρει το σπίτι του και τα κτήματά του. Όχι. Ποιος το είπε, ποιος θα τα πάρει? Εσείς σήμερα θα τολμούσατε. Εγώ δεν θα τολμούσα να πάω στη Συρία σε αυτήν την εμπόλεμη ζώνη. Αν δεν είναι θέμα αν τολμούσαμε ή όχι. Κυρία μου, σας ρωτώ κάτι λογικό. Θα πηγαίνατε στην Συρία? Μετά από 20 χρόνια θα γυρνούσα στο σπίτι μου. Όταν έρθει η ιστορία. Επειδή τα είδαμε και στο παρελθόν, πώς διάφοροι Έλληνες εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία, από τη Βυθινία και τη Σινόπη. Και ήρθαν. Προγονή μου, κύριε Κόκκινε. Και δική μου. Και δική μου. Εκδιώχθηκαν. Όχι, κυρία μου. Όχι, κυρία μου, κάνετε λάθος. Ανταλλάχθηκαν. Η συνθήκη της Λοζάνης τι έλεγε, κύριε? Πότε έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, κυρία μου? Το 23. Τι έλεγε? Τι σχέση έχει αυτό? Τι έλεγε η συνθήκη της Λοζάνης? Ότι δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Κυρία μου, πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτό που έγινε στη Σμύρνη. Έχει να κάνει το 22, το 22. Με προλάβατε. Αποφάσισε ο Βενιζέλος με τον Κεμάλ συνεννόηση, διότι χάσαμε τον πόλεμο. Πώς το χάσαμε, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αφού είμαστε άλλα καμάδες και κάναμε κατακτητικό πόλεμο. Τι κάναμε? Πολύ ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα στο ερευνητικό. Ξεπουλήσαμε την περιουσία των Ελλήνων. Είστε σίγουροι ότι ξεπουλήσαμε την περιουσία των Ελλήνων? Δεν είμαι σίγουρη. Κάζω, κύριε Κόκκινε. Δεν μπορούμε με εικασίες να μιλήσουμε όμως. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη. Ήτανε πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι ήρθαν από εκεί? Όχι, ήταν ανταλλάξιμος πληθυσμός. Μετά τη συνθήκη Λονδάνης έγινε ανταλλαγή πληθυσμού. Θα φύγουν οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Κυρία μου καλή, μετά τη συνθήκη της Λονδάνης ανταλλάχθηκε πληθυσμός. Μέχρι αυτοί που φύγαν από τη Σμύρνη εκδιώχθηκαν. Ποιοι φύγανε? Οι Έλληνες. Όλοι φύγανε. Τους κατακρεούργησαν οι Τούρκοι. Βιαίως φύγανε με το στρατό του Κεμάλ Ατατούρκ. Ισχύει ή όχι? Ισχύει, βέβαια. Είναι πρόσφυγες. Η συμφωνία είναι πρόσφυγες. Δεν με ακούτε, κυρία μου. Το 22 δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Η συμφωνία ήταν να φύγουν ειρηνικά. Κανείς δεν κατέσπαξε Τούρκους από εδώ που γύρισαν στην Τουρκία. Φυσικά. Κανείς μα κανείς. Είπε. Οι σύμμαχοι, οι οποίοι δεν ήταν παρόντες, ήταν μια ζωή απόντες, έμαζαν τον κόσμο μέσα στο συνοστισμό, όπως σωστά λέει η κυρία Ρεπούση. Και, ποιο... και τον έσπαζαν. Τι έκανε η κυρία Ρεπούση, να μην πω τι λέει τώρα, έχει χάρη. Μα το γνωρίζω τι λέει. Βλακή. Το γνωρίζω τι λέει. Βλακίες. Αλλά από εκεί πέρα είναι. Είναι η αεροσυλία, ναι, να συγχαίουμε τους δικούς μας προγόνους, ναι, με τους ανθρώπους αυτούς. Και δεν είμαστε χρυσαυγίτες, κυρία μου, έχουμε όποιος αγαπάει την πατρίδα του δεν είναι χρυσαυγίτης, κύριε Κόκκινε. Δηλαδή είστε... Βάλετε βαρύς χαρακτηρισμούς στους ακροατές σας. Αυτό να σας το πω, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς. Δεν είναι χρυσαυγίτης όποιος είναι εθνικόφρον και αγαπάει την πατρίδα του. Ποιον χαρακτήρισα χρυσαυγίτη?
τους ανθρώπους που μιλούσαν πριν. Εγώ. Και τους λέγατε. Με μπερδεύετε με τον συνομιλητή μου. Όχι. Ότι και ο κύριος Ραπτόπουλος. Με μπερδέψατε. Με μπερδέψατε με τον συνομιλητή μου. Ότι βγήκε μια κυρία και είπε τα καλύτερα και τη συγχαίρω αυτή την κυρία. Καταρχάς έλεγε σωστά τους Σύρους και δεν έλεγε τους Σύριους. Διότι σωστή είναι Σύρος και όχι Σύριος. Σας πληροφορώ, είπε η κοπέλα αυτό που φοβάται ο κάθε άνθρωπος. Διότι ολόκληρη ΠΟΗ, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από την ώρα που άρχισαν να μετακινούνται οι πληθυσμοί, ναι, παρουσιάστηκε. Και χτύπησε κόκκινο, διότι παρουσιάστηκε φυματίωση, μηνυγκίτιδα και ένα σωρό αρρώστιες. Από τις πρόσφυγες από τη Συρία. Ορίστε. Από τις πρόσφυγες από τη Συρία. Όχι από τις μετακινήσεις πληθυσμών. Και αυτοί είναι μετακίνησαν, ξεκίνησαν οι Αλβανοί, οι Γεωργιανοί. Κυρία οι μου, διάφοροι, στην πακιστανοί. Ιστορία έχετε υπόψη σας πώς μετακίνησεις πληθυσμών έχουν. Και εσείς και να κάνω μια ερώτηση. Δεν απαντάτε, κυρία μου. Κάτσε να βρει. Ορίστε. Στην ιστορία ξέρετε πώς μετακίνησεις πληθυσμών έχουν γίνει κατά καιρούς. Φυσικά έχουν γίνει. Τι σημαίνει. Φυσικά δηλαδή. Έχουν τι γίνει. Σημαίνει. Και πόσοι θάνατοι όμως με αυτές μετακινήσεις. Μα όταν υπάρχει πόλεμος, κυρία μου, το πιο λογικό είναι να συμβαίνουν και θάνατοι. Α, δεν κατάλαβα το πνεύμα ούτε την ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, στο ίδιο κόμμα, ΣΥΡΙΖΑΙ, δεν είναι σαν και εσένα. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Δεν που δεν ανήκει πρασινό κάποια. Σε κανένα κόμμα. Εντάξει. Σοσιαλοπασόκο Χριστιανό. Ό,τι είναι, το λέω με χαρά και τιμή. Εντάξει, ο Χριστός κομμουνιστής ήταν, δεν πειράζει. Εντάξει. Όχι, εγώ πιστεύω, πιστεύω στο Θεό και το λέω με τιμή και είμαι Ηρακλής. Από εκεί και πέρα δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ηρακλής, Ηρακλής. Δεν τράπηκα ποτέ ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Εσύ τρέπεσαι. Αυτή είναι η διαφορά μου. Εγώ γιατί να ντραπηθώ. Λοιπόν, νυχτερινό μαραθώνιο, ναι, ή μη μαραθώνιο μάλλον. Πότε είναι αυτός. Λοιπόν. Θέλω να βάλεις το ηχητικό ρε. Στράτος Αξιλιθιώτης, Μελίδης Χρήστος, Κιλτσόγλου Κατερίνα, Σιδρόπουλος Δημήτριος, Τουλούπης Γιώργιος. Τουλούπης. Τουλούπης μπορεί να. Ή Τουλούπης, δεν έχει καμία σημασία. Που θα πάνε να τρέξουν. Αυτοί θα πάνε σίγουρα. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα πει τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο, να είστε καλά. Έτσι.